Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Κονομάκος όπως πάντα. Ναι. Για πάμε. Για πες μου τι βλέπεις Γιουβέντους Μπαρσελόνα. Όχι τι λέει η διάθεση σου, τι λέει η λογική σου. Ότι θα περάσει η Γιουβέντους. Και εγώ το ίδιο λέω. Να, βλέπεις λίγο μια φορά που συμφωνούμε. Πάντα συμφωνούμε. Πάντα. Εσύ τι βλέπεις Μπάγερ Ρεάλ. Που είμαι με την Μπάγερ. Το ξέρω ότι είσαι με την Μπάγερ. Για μαλατσολιάσεις σου μια ζωή. Δύσκολο μάτς. Δύσκολο μάτς. Σαν τον προφήτη κάνεις τώρα. Δύσκολο μάτς. Όχι είναι δύσκολο. Μπορεί να δικήσει Ρεάλ. Μάλιστα. Στα άλλα τι βλέπεις. Μονακό με την... Ντόρτμουντ. Με την Ντόρτμουντ βλέπω την Ντόρτμουντ. Μάλιστα. Και Ατλέτικο Λέστα. Ατλέτικο. Μάλιστα. Γεια σου κύριε Κονομάκο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις Γιώργο μου, καλά είσαι. Εδώ, για λέγε. Τάσος από Άρτα. Ναι. Τρία πραγματάκια θα ήθελα να σχολιάσω. Για λέγε. Λοιπόν, ένα, όσον αφορά το γήπεδο. Ναι. Επιτέλους το εννοείς γήπεδο ΑΕΚ. Εννοείται. Γιατί τώρα μπήκε στο κόλπο και γήπεδο Παναθηναϊκού. Μπει. Όλοι να κάνουν φίλε. Όσοι δικαιούνται να κάνουν. Όλοι αξίζουν να έχουν γήπεδο δικό τους. Όχι μόνο για την ΑΕΚ, για όλες τις ομάδες. Ναι. Λοιπόν, επιτέλους ξεκινάμε. Έτσι πιστεύω. Το γήπεδο θα γίνει. Ιούνιο, λέει θα ξεκινήσει το ΑΕΚ. Είπε χθες. Ιούνιο, Αύγουστο, όποτε γίνει. Είπε χθες ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ στο Συμβούλιο του Δήμου. Άντε να το δούμε. Το νέο είναι άλλο. Το νέο είναι άλλο. Ότι όπως ανακοίνωσε, ανακοινώθηκε μάλλον, μπαίνει μπροστά η γραμμή 4 του μετρό για ναι. Περισσό. Για να διευκολύνει κατευθείαν. Μα εδώ είναι το άλλο το ωραίο. Ότι η γραμμή 4 θα είναι Περισσός Γουδί. Έλα ρε. Ναι, και γουδοχέρι με ένα κόμπανο στο χέρι. Εκεί είναι το ωραίο. Περισσός Γουδί, η γραμμή 4. The Life 4. Λες να μας κάνουν κανένα τέτοιο τρελό. Ναι, παιδί μου, το ανακοινώνει ο υπουργός από ώρα σε ώρα. Α, μάλιστα. Δεν είμαι τόσο ενήμερος. Ναι. Θα δούμε. Κοίτα, βήμα-βήμα, ας το κάνουμε. Ας δώσουν το OK για το γήπεδο και θα βρούμε τη λύση να πηγαίνουμε σε αυτό. Δεν θα μας πειράξει. Ας πηγαίνουμε και με τα πόδια. Θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, θα γίνει, κλείνει, ηρεμούμε. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ημιτελικός την Πέμπτη. Πιστεύω. Θα είναι ο πιο εύκολος ημιτελικός ΑΕΚ Ολυμπιακού. Περιμένω δύο νίκες της ομάδας μου. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει και το έχουν καταλάβει και από του χρόνου που θα είναι και τα play-off που θα βγει ο πρωταθλητής θα βιώσουν πολλά. Θα βιώσουν ξανά τα πέτρινα χρόνια τους. Έτσι πιστεύω και έτσι θα γίνει. Έτσι πιστεύεις ή έτσι θέλεις. Και έτσι θέλω και έτσι πρέπει να γίνει. Κοίτα, είναι ρόδα και γυρνάει. Η ζωή πρέπει να ξαναγυρίσει. Η ζωή έχει πάντα γυρίσματα. Αυτό είναι το γεγονός. Πρέπει να ξαναγυρίσει, να διεκδικήσουν και οι άλλοι ό,τι δικαιούνται. Όχι μόνο για την ΑΕΚ. Μπορεί η ΑΕΚ να το πάρει η ΑΕΚ. Δεν μπορεί, ας το πάρει ο Παναθηναϊκός. Το πάρει ο ΠΑΟΚ. Να γυρίσει όμως λίγο αυτό το πράγμα γιατί κουραστήκαμε. Ασπρίσαν τα μαλλιά μας και βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια τα καραγκιουζιλί και τα. Έγινε, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Καλό Πάσχα να έχει. Για χαρά, επίσης. Ένας φιλός με ρωτάει εδώ ποιοι είναι οι διαιτητές στα δύο μάτς του κυπέλου. Στη Λεωφόρο είναι ο Σιγηρόπουλος και στο Φάλαρο είναι ο Παπαπέτρου. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ο Γκαζοχωρίτης είμαι. Μας έχεις γίνει συνήθεια πλέον. εδώ και πολύ καιρό έχω, ας πούμε, κάνει μια αναδρομή. Και βέβαια ο προβληματισμός προκύπτει ότι το ποδόσφαιρό μας που συζητάμε όλα αυτά τα προβλήματα ας πούμε και συνέχεια επανερχόμαστε στα τον διοικητή. Και χθες τα συζητήσαν οι εκπρόσωποι των τεσσάρων με τον υπουργό αθλητισμού. Ναι. Και βέβαια αυτό ναι, και είναι βρήκαν, εγώ το ναι. Λέω η μικρογραφία της εποχής που ζούμε κάθε φορά. Από τότε που εγώ ήμουνα σε νεαρή ηλικία και εσύ που έπαιζα εγώ στο Γρανικό και δεν ξέρω που έπαιζες εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα. Και εγώ θα ήθελα έτσι να κάνω αυτή την αναδρομή έτσι για προβληματισμό να τη μοιραστώ με όλο τον κόσμο που ακούει. Ναι, αλλά μην πλατιάσεις. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι όλα ξεκινάνε τους παράγοντες και θα αναφέρω μια σειρά από ονόματα και ο καθένας θα σας προβληματιστεί όπως νομίζει.
Νταϊφάς, Γουλανδρής, Βαρδινογιάννης, Ματζαβελάκης, Παντελάκης, Μπάρλος, Πιλαδάκης, Κόκαλης. Και σε αντίθεση με αυτούς, Σαλιαρέλης, Κοσκοτάς, Μπατατούδης, Γιδόπουλος, Τροχανάς, Ψωμιάδης, Μπέος. Ας κάνει κανείς τη σύγκριση, να δει ας πούμε από πού ξεκινάει το πρόβλημα που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, που τότε παίζαν 10 Έλληνες και 2 ξένοι και τώρα παίζουν 11 ξένοι, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, γιατί αλλάζουν οι προπονητές κάθε χρόνο, έχει άλλο προπονητή η κάθε ομάδα, και γιατί στο παρελθόν προπονητές όπως αυτοί που πέρασαν και μείναν επί χρόνια στις ομάδες και δείξανε και έργο και βλέπαμε και μπάλα, όπως ο Φάντροκ, ο Σάνων, ο Λίμπρεξτ, ο Γκμόχ, ο Γκόρσκι, ο Πούσκας, ο Μπούκοβι, ο Σάντος, ο Γκέραντ. Γιατί λείπουν αυτοί από τις ομάδες σήμερα και γιατί δεν στεριώνουν προπονητές? Ας κάνει τη σύγκριση στους παράγοντες που ανέφερα, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, και την απάντηση θα τη βρει. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να σε καλά. Για καλά. Έλα. Ναι. Έλα, Γιώργο. Έλα, ε. Έλα, τι έγινε? Καλά, εσύ για λέγει. Ο Θανάσης με που είχα πάρει προηγουμένως τηλέφωνο. Το λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός από παιδάκι 5 χρονών τέλος πάντων. Έχω δει τον Ολυμπιακό στο Κάργουνο, στο Καραϊσκάκι. Το λοιπόν, οι πικραμένοι τώρα, το δεν μου λες τα γήπεδα αυτά που ζητάνε να φτιάξουν με τη σύνταξη τη δική μου, θα τα φτιάξουν ή από τα λεφτά δικά τους? Θέλω μια απάντηση να μου δώσεις. Δεν θα τα φτιάξουμε τη σύνταξη τη δική σου. Γιατί, από πού θα τα φτιάξουμε? Γιατί ο Παναδιακός θα φτιάξει το κοινό γήπεδο στο κουδί που λένε. Θα το φτιάξει η τράπεζα Α, η τράπεζα Α, θα το φτιάξει η τράπεζα Α, θα το χρηματοδοτήσει. Εδώ η τράπεζα δεν είναι δάνεια, η τράπεζα θα τα φτιάξει, θα την τράπεζα. Και γιατί να δώσουν δάνεια, τα δικά για γύριστα. Αυτό λέμε. Και βγάζουν μια μαλακία και λένε ότι θα πληρώσει η τράπεζα και θα κάνει η τράπεζα, αφού η τράπεζα δεν δίνουν δάνεια. Πώς θα τα φτιάξουν? Κόβουν εμένα τη σύνταξη για να φτιάξουν αυτονόητα τα γήπεδα. Τώρα μισό λεπτό. Επειδή κόψανε εσένα τη σύνταξη και όχι πολύ. Όχι εμένα, ολονού του κόσμου, όχι η δικιά μου. Όλων. Και πολύ κακός κάνουν και είναι τραγικό αυτό. Μπράβο, θα τα βάλει τώρα με τα γήπεδα. Άμα δεν έχουν λεφτά. Θα τα βάλει τώρα με τα γήπεδα, αυτό σε μάλανε. Όχι αγόρι μου, δεν θα τα βάλω με τα γήπεδα, αλλά άμα δεν έχουν λεφτά να μην φτιάξουν κανένα γήπεδο. Άμα ήταν όμως Ολυμπιακός να γίνει από καρβουνίδι ταρτάν, ήταν ωραία να φτιαχτεί, ε. Το έφτιαξε, ο Κόκαλης. Ναι. Μερικά δουλευτά. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά, πάμε στον επόμενο, έλα. Έχει η Νόβα μια εκπομπή θαυμάσια που εγώ δεν την είχα αντιληφθεί, που λέει ιστορίες. Στα ξένα δεν ξέρω πώς λέει, ιστορίες. Ναι. Και δείχνει, Γιώργο, αυτή τη στιγμή, για να σου πω και ένα ωραίο που σε αφορά, δείχνει την πορεία της ΑΕΚ του 68, το μπάσκετ βέβαια. Ναι. Παρουσιάζει τα στιγμιότυπα των τότε αγώνων, μεταξύ των άλλων και ο Γεωργίου. Αυτός ο δημοσιογράφος. Ο Βασίλης ο Γεωργίου, ο Πατρινός. Έχει την ιστορία η μετάδοση, γιατί εγώ ήμουν Κρήτη τότε, είχα πάει με μετάθεση. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Το 68 πιτσιρικά εγώ τότε. Ναι. Ήμουνα μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο που έγινε τελικός. Με τους 80.000. Ναι. Και 80, μπορεί να είναι 100. Ναι. Και μπήκαμε μέσα πηδηχτή. Έτσι, ε. Ναι, πηδήσαμε. Ειδικά, τότε είμαστε 17, 16. Εγώ λοιπόν, φεύγοντας από την Κρήτη, μη έχοντας γνώση ούτε τηλεοράσεων που δεν υπήρχαν αργότερα. Βλαχάκους, μια ζωή δηλαδή. Στις εφημερίδες διάβαζα, ας πούμε, την αθλητική ηχό. Το Γεωργείο αυτόν, όταν ξεμύτησες εσύ στη Βιάτσα, νόμιζα τους δύο Γεωργείου, δεν έδινα σημασία στο μικρό όνομα, τους μπέρδευα. Με σένα. Κάποια φορά λοιπόν που έδειξε στιγμιότυπα από την Πάτρα, αυτός έμενε Πάτρα συνήθως. Ναι, Πατρινός. Έδειξε στιγμιότυπα εκεί ενός αγώνα της ΑΕΚ με την Παναγαϊκή. Και τον βλέπω στη φάτσα. Είχα δει όμως και σένα. Δεν είναι αυτός, λέω. Έχετε καμία συγγένεια? Όχι. Όχι καμία. Ήταν καταπληκτικός όμως, Γιώργος, στην ταχύτητα της μετά. Βλέπω αυτή τη στιγμή Αμερικάνος, Βασιλιάδης, Τρόντζος, Τσάβα, Ζούπας, Λαετζάκης, Χριστέας. Ο Μόσχος πέθανε. Το Μόσχο έχει ξεχάσει. Τι ωραίος που ήταν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει το Ζούπα. Είναι 75 σαν και εμένα και ακόμα είναι διευθυντής διαβητολογικού του νοσοκομείου. Είναι ο νούμερο ένα διαβητολόγος στην Ελλάδα. Ακόμα όμως έτσι είναι. Ο νούμερο ένα διαβητολόγος στην Ελλάδα. Έχει πάει.
Όχι, γνωστό είναι αυτό το πράγμα. Έχω μιλήσει μαζί του. Μάλιστα. Αλλά είναι γνωστό αυτό. Ο νούμερο, ότι... ένα, ναι, ο ναι. Νούμερο ένα. Λέω τι ομάδα είχε τότε αυτή η ΑΕΚ. Α, πέθανε και ο Μακαρίτης ο Αμερικάνος. Τώρα εδώ και ένα δέαρτο. Όχι, ένα χρόνο. Δεν το ξέρω μόνο. Τώρα, για μεθαύριο που παίζουμε στο Καραϊσκάκι, αυτές τις κουταμάρες που λένε οι φίλοι με εκδίδες, θα ασκήσουμε. Το θηρίο όταν είναι πληγωμένο είναι διπλά επικίνδυνο. Εννοώ τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα τους κερδίσουμε τους δύο. Τον ένα αγώνα μπορεί στο Ολυμπιακό στάδιο, αλλά εκεί φοβάμαι. Εγώ είμαι λογικός, δεν πετάω στα σύννεφα. Τώρα για τον ΠΑΟΚ εδώ με τον Παναθηναϊκό, νομίζω την τριάρα ο ΠΑΟΚ που έριξε πάνω θα την ξεράσει εδώ στη Λεωφόρο. Συμφωνείς? Δεν κάνω προβλέψεις. Όχι, τριάρα. Δεν θα είναι ο ίδιος αγώνας αυτό. Φυσικά, μα και να σου πω κάτι. Έχει τώρα παρακολουθήσει χρόνια από εδώ. Δεν υπάρχει παιχνίδι ίδιο. Ακριβώς. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Έτσι. Επειδή λέω να πάω με τη γριά μου στο εξωτερικό και μπορεί να μην σε ξανακούσω, ενώ για το πάρα καλό πάρκα. Να, κοιτάξτε τι εξωτερικά. Εξωτερικό, ξέρεις τι εννοώ. Να κάνω μια βόλτα εκτός από το σπίτι προς τον Άγιο Ανδρέα, ας πούμε, να πούμε κι εμείς ότι πήγαμε μια εκδρομούλα. Δεν μου λες. Με τη γριά να πας. Με τη γριά, ναι. Την πηδάς. Να τις κάνω τι τις άλλες, αφού δεν κάνει τσίχ. Κάτσε, την πηδάς. Μανάρι, έχω 5 χρόνια λόγω του ζαχάρου. Όποιοι λένε που έχουν ζάχαρο ότι κάνουν σεξ, εγώ είμαι ήδη γυμνός και γυρισμένος ανάποδα και ας έρθουν εδώ. Αυτά είναι μαλακίες. Ο άνθρωπος με το ζάχαρο, αφού τα... έχει ζάχαρο εσύ? Έχω βέβαια. Δεν έχεις δει κάμψη, παρότι είσαι 10 χρόνια νεότερός μου. Βέβαια υπάρχει μια... τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Νοερά όμως ήμουν μεγαλύτερο. Νοερά. Έτσι, καλό Πάσχα. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Θανάσης από Τρίκαλα. Μάλιστα. Θα ήθελα να αναφέρω λίγο για το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η οπαδική δημοσιογραφία στον κλάδο σας, που νομίζω είναι τεράστιο. Είτε αυτό η δημοσιογραφία είναι έντυπη, είτε ηλεκτρονική, είτε ραδιοφωνική. Σίγουρα τον... τη δουλειά των διοικήσεων το παίζουν μια χαρά, αλλά δεν ξέρω και αν οι διοικήσεις των ομάδων συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, εγώ είμαι Ολυμπιακός, πήγαινα πολύ συχνά στο γήπεδο και από 15 χρονών, το 96, πήγα πρώτη φορά στο ΆΚΑ με την κολάρα του Γιαννακόπουλου απέναντι στην πόρτα. Και πίστευα λίγο πιο ρομαντικά τα πράγματα, αλλά βλέπω ότι η διοίκηση ολισθαίνει σε μια λογική. Είτε να ελέγξουμε τη διαιτησία, είτε να αγοράσουμε σκηνά και να πουλήσουμε ακριβά. Και σιγά σιγά φαίνεται και στο Καραϊσκάκι ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει την ομάδα, λιγότερα εισιτήρια και λιγότερος κόσμος. Και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για την οπαδική δημοσιογραφία. Πόσο άσχημα συντηρούν σε αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω αγανακτήσει πλέον. Και αντίστοιχα βλέπω και επειδή παρακολουθώ και κάποια ηλεκτρονικά μέσα, επειδή είμαστε στη μέση της Ελλάδος, αντίστοιχα συμβαίνει και με τον ΠΑΟΚ που είναι μια μικρογραφία του Ολυμπιακού. Εκεί έχουν χειρότερο χάλι στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Δηλαδή, άκου. Χθες έβλεπα αργά το βράδυ από τη Μακεδονία το ντέρμπι. Έχει μια αθλητική εκπομπή. Το παρακολουθώ, ναι. Με το αρένα, τα λοιπά. Και έλεγε ο Πετρουλάκης. Την έβγαλε Μπαρτσελόνα τον ΠΑΟΚ μετά την τριάρα στον Παναθηναϊκό. Όχι, άλλο θα σου πω τώρα. Εδώ για γέλια. Και ήδη Θεσσαλονίκη τρίμανε τα μάτια και γελάγανε. Έλεγε λοιπόν. Γιατί αυτός, να πούμε, ο καταλαμμένος ο διαιτητής να μην δώσει το πέναλτι στον Ολυμπιακό με τη Λιβαδιά. Ναι. Το κοιτάνε έτσι οι άλλοι. Τι λένε, του λένε. Ναι, ρε, κακός δεν το δώσει τον πέναλτι. Το μανί στον Ολυμπιακό μας δεν το δώσει τον πέναλτι, κακός. Γιατί δεν το έγραψε ο Γάβρος και ο πρωταθλητής ότι δεν δόθηκε το πέναλτι στον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά. Δηλαδή, όχι, ρε. Το λέω Πετρουλάκης. Ο Πετρουλάκης. Έτσι. Ναι. Καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Πετρουλάκης, έτσι. Ναι. Και του λέει ο Τζιφόπουλος, ο παλιός παίκτης του Άρη. Ναι. Του λέει, δεν αυτά, εδώ γελάνε, γελάει ο κόσμος με αυτά που λες. Όχι ότι δεν ήταν πέναλτι, όχι με αυτή την έννοια. Αλλά βγαίνεις τώρα εσύ, ο φανατικότερος των φανατικών εχθρός του Ολυμπιακού και λες γιατί είναι εδώ στον πέναλτι του Ολυμπιακού. Και τι λέει ο Πετρουλάκης. Βέβαια, λέει, γιατί έτσι λέει θα είχε σωθεί ο Ηρακλής μας. Άκουρε. Αν είχε χάσει ο Λεβαδιακός, λέει, η Ηρακλή θα είχε σωθεί τώρα. Θα είχε πέσει η Λιβαδιά. Πώς τη λέω να πούμε, τι είναι αυτά πράγματα.
Δεν ξέρω. Κάνουν τρομερή ζημιά, φανατίζουν και τον κόσμο. Ο κόσμος που ασχολείται πλέον με το ποδόσφαιρο δεν ξέρω πόσο ευρύτερα το βλέπει, αλλά δηλητηριάζεται το μυαλό του. Και αυτή η οπαδική δημοσιογραφία έχει κάνει τρομερή ζημιά και στον αθλητισμό και στην προοπτική ομάδες μας να πάνε λίγο παραπέρα. Και κυρίως η ομάδα μου που εγώ λέω για τον Ολυμπιακό. Γιατί λέω για τον Ολυμπιακό, ότι είναι η ομάδα που διαχειρίστηκε τα μεγαλύτερα budget, τα μεγαλύτερα έσοδα όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Champions League. Καλώς πήρε πολλά πρωταθλήματα, κακώς για μένα κάποια έπρεπε να τα χάσει, γιατί όντως είχε σκανδαλωδώς εύνοια κάποια χρόνια. Αλλά γιατί να συντηρείται αυτό? Δηλαδή ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή στο Λεμονί, αν και ο Λεμονής αποτύχει, ποια θα είναι, να πάρει και τον Κυραλέκο? Δηλαδή για όλους στέλνει γύρω μας αγωνιστικά η ομάδα που δυναμώνεται εξόφθαλμα, χάνει τους καλύτερους παίχτες της. Ας πούμε τα Χριστούγεννα παίρνει το καλύτερο half του center forward και προσπαθεί να παίξει με την Μπεσίκτας, που η Μπεσίκτας είναι όντως μια ομάδα καλύτερη στο budget και με 10 παίκτες σου βάζει 4 γκολ. Για ποιον Ολυμπιακό μιλάμε? Δηλαδή οι ομάδες μας που λέμε ότι δίνουν χρήματα, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αποκλείθηκαν την Μπεσίκτας και από τους Άλκες, που αν έπρεπε να φάμε 5 γκολ, 5 γκολ θα έτρωγαν. Και του χρόνου πάλι τα ίδια και πάλι τα ίδια. Που πρέπει να αναθεωρήσουν λίγο και ο αθλητικός τύπος, ότι καθίστε ρε παιδιά, εντάξει, καλές οι επιχειρήσεις, καλό να βγαίνουν έσοδα από τις ομάδες, αλλά χρειάζεται και λίγο επένδυση παραπάνω, λίγο βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να προχωρήσουμε να δούμε και λίγο παλίτσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ τον Ολυμπιακό, όπως ξαναείπα, τον είδα όταν ήμουν 15 χρονών. Τότε δεν είχα ούτε το όνειρο να γίνει Μπαρτσελόνα, ούτε Γιουβέντους. Αλλά ξεκίνησε παράλληλα με πολλές ομάδες της Ευρώπης. Όπως ήταν τότε η Πόρτο, η Αϊτχόβεν, η Λιόν. Δεν λέω για τη Σιβίλη που πήρε 3 UEFA και για την Γαλατά Σαράι. Αλλά με αυτές τις ομάδες ο Ολυμπιακός μπορούσε να είναι μέσα στις top 16. Δεν είπα να γίνει Juventus ούτε Manchester United. Και βλέπω κάθε χρόνο ότι όλο χάνονται και βήματα προς τα πίσω, όλο και βήματα προς τα πίσω. Γιατί να βγαίνει ο τύπος να πει ότι κάποια πράγματα εξόφθαλμα αγωνιστικά είναι τέρατα. Δηλαδή πας με τα πιο αργά half να παίξεις το Champions League. Ακούγοντας κάτι. Εγώ δεν τον πάω αλλού. Τα τελευταία 20 χρόνια ο Ολυμπιακός, που όπως πολύ σωστά είπες, ξέφυγε σαν μαγαζί πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Να. Θα μπορούσε να γίνει η πιο αγαπητή ομάδα της Ελλάδας. Ναι, έχει παντού θα γινόταν κάτι ανάλογο του Άρη στο μπάσκετ. Ακριβώς. Που και η σχολημένη μάνα μου είχε γίνει Άρης από Γκάλι, από Γιαννάκη και τα λοιπά. Ή της Λίβερπουλ της δεκαετίας στην Αγγλία που μεσουρανούν. Δηλαδή του δόθηκε ευκαιρία να γίνει μια πολύ αγαπητή ομάδα. Την κλώτσε αυτή την ευκαιρία. Έχισε την καρδάλα, την κλώτσε. Και εκείνη η απορία. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να είσαι καλά. Για καλά φίλε, για καλά. Έλα. Έλα, Μαμνάκης Γιώργο. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, καλώς θα πούμε μερικά πράγματα επιγραμματικά για μερικούς οι οποίοι μιλάνε ελληνικά αλλά δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Πρώτα απ' όλα, έκανε μια από τις λίγες καλές κινήσεις που έκανε αυτή η κυβέρνηση που κάνει τροπολογία για το γήπεδο της ΑΕ. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει για ένα έργο το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα ο Δήμος. Σε εκάστοτε συνοικία και για την εκάστοτε ομάδα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Αυτό ο Ολυμπιακός που είναι προηγουμένο πρέπει να του πει στη σύνταξή του. Η σύνταξή του ξεκίνησε να κινδυνεύει από τότε που η γη των Βοσιλόγων, όλος ο κόσμος το λέει, του Σιμίτη και του Κόκαλη, που πρόδωσαν την Ελλάδα ολόκληρη, κατάστρεψαν μια ομάδα τον εθνικό. Δεν θα ξαναδεί ποτέ αυτή η ομάδα, γιατί άμα δεν είναι αυτή η ομάδα, θα μοιράζεται το γήπεδο με τον Ολυμπιακό που δεν είναι δικό του. Και παράτυπα η Ολυμπιακή Επιτροπή του το έδωσε να το φτιάξει. Να το ξέρουμε αυτό το πραγματάκι. Μετά γίνανε όλα τα υπόλοιπα. Πέσαν τα γήπεδα τη ΑΕΚ από αυτού. Έγινε όλη η διάρκεια του ελληνικού ποδοσφαίρου με την παράγκα. Όπως παράγκα έγινε και στην πολιτική. Να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Ποιο θα του κόψει τη σύνταξη. Όποιο δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί του κόβεται η σύνταξη τώρα, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, α πέτε ένα καλό ταξίδι. Δεν πειράζει, καλό θα το κάνει. Ένα αυτό. Δεύτερον, ξεκίνησε πάλι με την εντογραφή του Παπανδρέου. Ο οποίο εκείνα τα χρόνια με το Σιμίτη μέσα στα γκισέ και τι κόκαλιδε καφέ, με το Σιφοράι και τα εξοπλιστικά δεν βλέπαν τίποτα. Δεν ήξερε κανεί τίποτα. Τίποτα δεν ήξερε κανένα. Πάει και αυτό το πράγμα. Και το τελευταίο το οποίο θέλω να πω, προχτέ είχαμε μια κουβέντα και είπα ότι είναι μερικοί όψιμοι οι οποίοι βλέπουν ότι μπορεί να γίνουν επεισόδια και να σπάσουν καμία καφετέρια στο γήπεδο τη ΑΕΚ. Και αυτό βέβαια είναι πλέον με πόνο καρδιά. Και στα εξάρχεια, το οποίο του πάνε κάθε τόσο τα πρεζόνια, αυτοί δεν ευαισθητοποιούνται. Που εκεί πέρα οι παλιοί Αθηναίοι,
Μισχαμή. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κινηθούν. Και το λέω με πόνο καμία και με συμπάθεια προς τα Εξάρχεια. Και βγαίνει ο άλλος ο οποίος δεν ήξερε. Δεν ήξερε καθόλου ελληνικά. Με ακούς? Σε ακούω, ναι. Δεν ήξερε καθόλου ελληνικά και έκανε παράπονο και λέει. Σε πήρε ο προηγούμενος και έβριζε τα Εξάρχεια και του δίνει και βήμα. Δηλαδή τόσο πολύ ελληνικά καταλαβαίνουν. Γι' αυτό έφτασε η Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Γιατί αυτοί ψηφίζουν. Έγινε μαγεί. Δεν καταλαβαίνουν, σε παρακαλώ. Έλα. Δεν καταλαβαίνουν πόση ώρα, πόσο ακριβώς μιλάει ο άλλος και ο τρόπος ο οποίος μιλάει. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Να μιλάνε ελληνικά ξέρουν. Να τα καταλαβαίνουν δεν μπορούν. Λοιπόν. Για καλά, για καλά. Λοιπόν, και ο Κώστας από την Ραφίνα μου γράφει. Γιωργάρα, 20 εκατομμύρια θα δώσει δούλο για το γήπεδο της ΑΕΚ. Και μας, μας έχει στην Ανατολική Αττική τους Βόθρους και τον Αχόρταγο. Τι λες, αν τελειώσει το γήπεδο, να τα στέλνουμε να αδειάζουν εκεί, δηλαδή μέσα στο γήπεδο. Δεν σηκώστα, δεν σηκώστα το. Είναι λογική αυτή που λες. Είναι λογική. Δεν ξέρεις ότι αυτά λεφτά που θα δώσει η Δούρου δεν είναι για την Ανατολική Αττική για έργα τέτοια. Και μετά γιατί τέτοια εμπάθεια. Δηλαδή επειδή η Ανατολική Αττική δεν έχει να πούμε, πώς το λένε, Βόθρους, όπως το λες, ή μάλλον έχει μόνο Βόθρους και δεν έχει αποκέντρευση άλλη, όταν γίνεται το γήπεδο της ΑΕΚ να στέλνεις να πούμε τα βιντεοφόρα να βγάζουν στα σκατά στο γήπεδο. Μα δεν κούβες αυτές οι χώρες. Τι είναι, γιατί εμπάθεια ρε. Για πάμε, έλα. Έλα Γιώργο. Έλα φίλε μου. Εγώ εμένα, εσύ, μιλήσω. Εσύ είσαι. Δύο πραγματάκια γρήγορα Γιώργο. Ναι. Είναι η πρώτη φορά. Ναι, αλλά το τηλέφωνο σου κάτι γίνεται. Πού είσαι? Τώρα μ' ακούς? Έλα πάμε. Λοιπόν, πρώτη φορά που θα τα βάλω άσχημα με το Μαρινάκι. Είδα δύο συνεχόμενα μάτια της Crystal Palace. Αυτός ο ξυλοκόπος μας τον πήραν τζάπα ρε Γιώργο. Ξέρεις τον ξυλοκόπο λέω? Βέβαια ξέρω. Τζάπα μας. Να βάλουν άλλο ένα τάλιρο επάνω. Τότε το πρώτο. Το δεύτερο. Είμαι γνωστός Ολυμπιακός, η φωνή μου γνωστή. Προς φίλους αεκτήδες και παναθηναϊκούς. Αυτοί που κυβερνάνε κατά ομολογία είναι αυταπατεώνες. Αυτοί που βγαίνουν και λένε τα 20 εκατομμύρια, ο άλλος που βγει εκεί και δεν κάνει το γήπεδο κοντά, είναι Φιλιππινέζες των αυταπατεώνων. Στους φίλους της ΑΕΚ να μην έχουν εμπιστοσύνη, θα τους πάνε, πρέπει να τους πάνε πίπα κόλο τους κυβερνώντες μέχρι που να γίνει δουλειά. Θυμίζω στους φίλους του ΑΕΚ ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει παρόμοια τροπολογία. Αυτό θα το θυμούνται οι φίλοι. Και ήρθαν τα παλικάρια αυτά και τη γράψαν εκεί που δεν περνάει μελάνη. Και θυμίζω και κάτι άλλο και το τελευταίο. Το έχω ξαναπεί. Αυτοί προσφύγανε στο Συμβούλιο Επικρατείας για τη διπλή ανάπλαση, οι μισοί είναι οι ίδιοι προσφύγανε και για την ΑΕΚ. Φίλοι Παναθηναϊκοί και ΑΕΚτζίδες. Όποιος στηρίζει τους σημερινούς είναι το σύλλογος. Χαιρετάω. Το καλό. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Τιμή μου. Έλα λέγε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά κάνουμε. Εσείς τι κάνετε? Κάνετε καλά. Κάνουμε καλά. Καλά. Το μετράει. Κάτσε και αναρωτήθηκα, Γιώργο, τι ψηφίζουν στην Ελλάδα, ας πούμε. Εσύ και κάποιοι άλλοι. Ψηφίζουν δηλαδή οι ψυχιατρικά άρρωστοι. Ψηφίζουν οι τοξικομανίδες. Ψηφίζουν οι αλκοολικοί. Ψηφίζουν οι παθολογικά άρρωστοι. Ψηφίζουν οι γυναίκες. Πώς να μην γίνουν αυτά που γίνονται δηλαδή. Τι εννοείς, ότι οι άντρες ψηφίζουν καλύτερα από τις γυναίκες? Καλά, η γυναίκα κάνει κουμάντο, Γιώργο μου. Αφού το ξέρεις. Άλλωστε ερώτησα, οι άντρες ψηφίζουν καλύτερα από τις γυναίκες? Όχι, αλλά περισσότερες είναι οι γυναίκες. Δηλαδή για σένα τι είναι να ψηφίζουν οι γυναίκες? Εγώ καθόλου. Παναγία μου. Σπίτι για να θα ήθελες όμως να έχεις κανένα χαρέ με τίποτα ουρί. Α,
Το χαρέμ είναι τέτοιο. Το χαρέμ είναι. Θα το ήθελε. Πώς το λένε. Θα το ήθελε αυτό, ε. Δημόσιο. Χαρέμ μπορεί να έχει και σε ένα οίκο ανοχή. Όχι να είναι γυναίκες, σπίτια, σπίτια γυναίκες. Για να ζωθεί ο τόπος. Ξέρεις τι μου λέει ο Μάριος. Ποιος είναι αυτός. Ο ηχολήπτης μου. Ξέρεις τι λέει. Και έχει δίκιο. Άσε, άσε, μη είναι καμιά γυναίκα και τα λέει έτσι ανάποδα. Όχι, ρε. Μου λέει. Ο φίλος λέει να είναι παντοφλάκια. Θα δει πολύ παντοφλά από τη γυναίκα του. Αυτό είναι σωστό. Πάντα πάει αυτό. Πάντα πάει. Αυτό πάει, αυτό είναι σωστό. Μα ο παντοφλάκια, κοίταξε να δεις. Ο παντοφλάκιας που λες εσύ είναι κάτι κάνει ο παντοφλάκιας. Άσαστα, κάτι κάνει ο παντοφλάκιας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έτσι να το πεις. Και όταν είναι γυναίκες μπροστά να πει και την αλήθεια, πες του καμιά φορά. Του ηχολήπτη. Να λέει και την αλήθεια μπροστά στις γυναίκες. Το πες, μην το ξαναλες. Ναι. Τέλος πάντων, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σήμερα βλέπω τη μεγάλη, την τεράστια Μπαρτσελόνα μου. Και τι λέτε εσείς για Γιουβέντους, ούτε με σφαίρες. Την Dortmund εκεί πέρα όλοι το παίξαν over σήμερα. Εγώ το παίξα under 3,5-1,61. Στον ΟΠΑΠ. Under 3,5-1,61. Όσον αφορά θα διαφωνήσω. Ποιος θα κάνει το Ιδούρου, κάνει το γήπεδο της ΑΕΚ, θα κάνει γήπεδο η ΑΕΚ. Όχι μόνο, η χορηγία των 20 εκατομμυρίων. Από την περιφέρεια. Ποιος θα δώσει λεφτά. Από την περιφέρεια. Ιδούρου. Ιδούρου, δεν θα περιφέρεια. Η μεγαλύτερη βλακεία που έκανα στη ζωή μου που με έπιασαν κορόιδο, δηλαδή σε αυτό το θέμα να πούμε, ήταν που ψήφισα τη Δούρου. Δηλαδή εκεί την πάτσε, ήθελα να φύγει ο Σιγουρός και ψήφισα τη Δούρου. Και μετά μου λέει για τις γυναίκες, δεν πρέπει να ψηφίσουν. Εσύ δεν πρέπει να ψηφίσεις. Εγώ ναι, σε αυτό ναι. Ναι. Τώρα μην ψάχνεις να βρεις το ένα και τα άλλα τα αφήνεις. Έχουν γίνει στα 99 καλά, θα μου βρεις το ένα λάθος για να με βγάλεις κάτω, δεν γίνεται. Σε δαμένα αυτά. Έλα, έλα, να προλάβω να πάω στον επόμενο, έλα. Είπες στον άνθρωπο εκεί πέρα, λες μη γίνεται, λες να πούμε. Κάθε εμπαθής να πούμε. Άκουσε να δεις κάτι, Γιώργο. Εμπαθής. Αυτές οι λέξεις, αυτές οι καραμέλες, όχι από σένα γενικά, είναι από τη στιγμή που ο ένας βιώνει. Αν ο άλλος έχει βιώσει τόσα πράγματα στη ζωή του, ας τα βιώσουν και κάποιοι άλλοι και ας χρησιμοποιήσουν μετά τη λέξη εμπάθεια. Πρώτα τα βιώνεις και μετά θα χρησιμοποιείς την λέξη εμπάθεια. Έγινε, βιώνει, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα, Γρηγόρη, στον επόμενο, ναι. Έλα, Γρηγόρη. Έλα, ρε. Τι κάνουμε. Καλά. Όσον αφορά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, παίρνει και χοντρίνει το πράγμα, έτσι. Δηλαδή το να με κοροϊδέψει ο δήμαρχος, ας πούμε, ένας πολιτικός, ένας πρώην υπουργός, ένας προ-πρώην υπουργός του ΠΕΧΟΔΕ, οτιδήποτε το δέχεσαι. Αλλά τώρα να μπει η τράπεζα μέσα είναι λίγο τραβηγμένο το πράγμα, έτσι. Και ρωτάω εγώ την τράπεζα, την Αλφα Μπανκ προκειμένο. Γιατί και ο κύριος Καμάρας είναι στέλεχος της Αλφα Μπανκ. Δεν του είπε κανένας του κυρίου Καμάρα, δεν πήγε εκεί να μιλήσει με τους Γιαννακόπουλους να του πει, αφού δίνει τα λεφτά η τράπεζα, εν προκειμένου η Αλφα Μπανκ, ο Βοτανικός είναι έτοιμος και περιμένει να χτίσει. Οι προσφυγές έχουν καταπέσει. Αυτό που περιμένει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή από την Ολομέλεια της Βουλής έχει ψηφιστεί. Γιατί δεν κάνουν γήπεδο εκεί. Άρα μην μας κοροϊδεύει και η τράπεζα πλέον. Γιατί εδώ το πράγμα έχει πολύ χοντρίνει, Γιώργο. Η τράπεζα θέλει να πάει και η διπλή ανάπλαση. Ναι, τη διπλή ανάπλαση. Μα στο Βοτανικό ήδη υπάρχει και ο χώρος υπάρχει και στο, το Βοτανικό. Στο, στο μισό λεπτό. Ναι, τι. Υπάρχει ένα συγκρότημα εκεί, το Μολ Βοβός, ναι. Που περιμένει. Και το οποίο να πούμε δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα, έτσι. Μα σαν χώρο υπάρχει, ρε Γιώργο. Εκεί πέρα θα πέσει τώρα σε προσφυγές σε καινούργια μέτρα και αντίμετρα και μετρό και τέτοια κόλπα. Είναι δυνατόν. Γι' αυτό σου λέω το πράγμα. Δεν του είπε κανένα πω είναι προκειμένου αφού δίνει τα λεφτά να πάει να χτίσει. Μόνο η οικοδομική άδεια λείπει στο Βοτανικό, Γιώργο. Και μιλάμε για κόμπο τώρα, έτσι. Και για υποβαθμισμένη περιοχή και δεν θα μιλήσει για κανένα. Εσύ το γουδί δεν σ' αρέσει. Ρε Γιώργο, εκεί πέρα υποτίθεται τώρα σου λέω τα χρήματα δίνει και χτίζει γήπεδο. Το γουδί δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει το γουδί, αλλά είναι. Γιώργο, τώρα να μπει μετρό μέσα μετά από 10 χρόνια να γίνει το μετρό και 20 το γήπεδο, χαίρετε, αντίο ζωή. Όχι, το μετρό τι αμέσως γίνεται. Καλά, εντάξει, ρε Γιώργο. Αμέσως γίνεται. Τι είναι το γουδί να μπει στη γη, Μέκα. Ξέρω, Γιώργο, μια ένσταση που υπάρχει σαν Βοτανικός είναι να φύγει ο Μπόμπολας, ας πούμε, και να μπει η ΑΕΚ. Μόνο εκεί μπορεί να το πω πως μπορεί να υπάρχει κολυσιεργία. Πουθενά αλλού. Αφού γουστάρει Αλφα Μπανκ, χτίσε εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα μην παίζει με τον Παναθηναϊκό πλέον κι εσύ. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Εγώ, Γιώργο. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλώς τον, καλώς τον. Τα σέβημα. Ο δικός σου λέει ναι. Πρέπει να πάει στο λιμάνι και δεν θα δει ούτε τα μάτια σήμερα. Γιατί. Τώρα, και του λέω στο λιμάνι, επειδή θα δει. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει ναι. Αφήνει σταθμούς και τρένα, πιάνει λιμάνια, πιάνει πλοία. Ναι, ναι. Μετά πάει αεροδρόμια. Θυμάστε, είχε πάει και αεροδρόμιο. Όχι, πάει και Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος είναι η ειδική αποστολή. Ειδική αποστολή. Αλλά πάει, τα έχει πιάσει όλα τα σταθμά. Τα σταθμά. Για λέγε. Λοιπόν, αδερφέ μου, να ξεκινήσουμε. Πρώτον, έχουμε ματσάρες σήμερα. Ξεκινάω από εκεί. Έχουμε ματσάρες σήμερα. Εγώ, εκτός από την Ατλέτικο
που τη βλέπω ότι λες να την καθαρίζει σαν αυγό. Όλα τα υπόλοιπα ματ, γιατί βλέπω ότι πολλοί έχουν ξεχασμένοι, τελειωμένοι. Είναι ανοιχτά, αυτό είναι γεγονός. Είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά ματσάκια. Η Ιουβέντους δεν θα πέσει αμαχητή. Ξέρεις ότι είναι Μπαρτσελόνα, αλλά η Ιουβέντους δεν θα πέσει αμαχητή. 21 ματς εκεί μέσα είναι αίσθηση. Και βλέπω στον Μπάγεν Ρεάλ την πρόκριση στον Επαναληπτικό. Βλέπω αυτό το παιχνίδι να πηγαίνει για πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι, να μην καθαρίσει. Δεν ξέρω αν κερδίσει η Μπάγεν ή μπορεί να φέρει κάτι. Ναι. Ισοπαλία η Ρεάλ, αλλά τη βλέπω τη δουλειά να καθαρίζει. Ο Ντιέγκο, ο δικός μου ψυχάκιας θα είναι αισίως στο τελικό και ευελπιστώ αυτή τη φορά να το σηκώσει. Ευελπιστώ. Λες. Ναι, είναι του το χρωστάει. Ρε Γιώργο, ο ψυχάκιας μου είναι ότι πάει τρίτη φορά αφού καράς τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Μίτσελ έκανε την έκπληξη με την Μπαρτσελόνα. Αυτό που έκανε με τη Μάλαγα, Μίτσελ, άμα το έκανε στον Ολυμπιακό στη Μάντσεστερ. Θα την είχα περάσει την Μαντσέστερ. Έλαντε. Μπράβο Γιώργο. Το είδε στο ματσάκι λοιπόν πώς το κλέψε. Πώς το χτύπησε. Έλα εδώ βγαίνω εκεί. Ακολουθώ αυτή την τακτική γιατί παίζω με την Μπάρσα. Στη Μάντσέστερ δεν σου στρίψε ρε Μίτσελ. Πάντως σου έχει μείνει αυτό με τη Μάντσέστερ σου έχει μείνει. Ναι ρε φίλε. Αυτό ήταν δικό μου παιχνίδι. Μια Μάντσέστερ που δεν θα την ξαναβρω ποτέ. Αποθαμένη. Μα δεν θα την ξαναβρω ποτέ έτσι. Λοιπόν και τον έχει προειδοποιήσει ο άλλος και του βάζει τον Γκίκ να πούμε. Λοιπόν, ότι πάει για σέντρες. Μπας περιπτώσει, πάμε τρίτο. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Παρακολουθώντας τη Β' Εθνική, έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα προσωπικό. Η Λαμία παίζει καλύτερη μπάλα από τον Απόλλωνα. Κυκλοφορεί την μπάλα, άσχετα αν είναι πρώτος ο Απόλλωνας, έτσι και ο Απόλλωνας είναι καλή ομάδα. Η Λαμία, Γιώργο μου, είναι τέταρτο πέμπτο παιχνίδι που την έχω δει εντός και εκτός. Παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από την ομάδα σου. Πολύ πιο στρατό ποδόσφαιρο. Πάντως τα τελευταία μάτια ευνοείται πολύ. Κοίταξε, ευνοείται αυτό που έγινε με το συγκεκριμένο. Με το πέναλτι. Για το πέναλτι αυτό μιλάμε. Γιατί το άλλο τη βαδιά σε πιάνει φαγούρα. Σε πιάνει. Ναι. Θέλεις σαν να πάτησε σουκνίδα. Δεν θα την ακουμπήσω τη βαδιά, την αφήσει στο Θεό, στην κρίση του Θεού. Λοιπόν, είδε όμω τι εξέλιξη είχε έτσι. Τον πέταξε έξω ο προπονητή και λέει δεύτερη φορά πάβει να είναι σύμπτωση. Τα διάβασα αυτά, τα είδε τι έγινε. Λοιπόν, αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε όμως ότι η Λαμία, εγώ τουλάχιστον, ότι η Λαμία, Γιώργο μου, παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Άξια βρίσκεται εκεί δηλαδή. Βεβαίως βρίσκεται άξια. Το έχω ξαναπεί και εγώ αυτό. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι σπροχτή δηλαδή, κατάλαβες. Αλλά υπάρχει μια παρατήρηση. Ότι ο Απόλλωνας, όπου βρει κακό αγωνιστικό χώρο, δεν βλέπετε. Βλέπετε και παίζει καλή μπάλα όταν το χορτάρι είναι αλφαδιά. Ναι, εγώ δεν σου είπα ότι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Παίζει καλό ποδόσφαιρο από ένα. Αλλά τον έχω δει σε άσχημα γήπεδα. Με στη Ριζούπολη βασικά. Δεν μπορεί να παίξει αυτό το γήπεδο. Κάτσε ρε Γιώργο, στα γήπεδα που έχει παίξει από ένα έχει πάει και η Λαμία. Τα έχω δει τα μάτσα. Έχω δει πολλά μάτσα Β' Εθνική σε λόγω τη Ερυτρία. Ναι. Έτσι, εγώ σου λέω ότι μπάλα κάτω καλή πίεση. Δεν αμφιβάλλω ότι ξέρει ποια ομάδα παίζει τώρα καλή μπάλα. Τώρα. Τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα τα έχω δει, αλλά δεν καλή μπάλα. Καλή μπάλα παίζει. Δεν έχω κολλήσει πάνω του. Απλά βλέπω τη Λαμία και τον Απόλλωνα. Και τον Άρη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν περνάει καλό φεγγάρι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι ο Απόλλων και Λαμία είναι στην Αλφα Εθνική. Η Καλαμαριά! Η Καλαμαριά, αν έκανε νίκη προχθές με τη Δόξα, οπότε είναι στη Β' Εθνική. Και στην Αλφα 2 είναι και το Περιστέρι, Πριτάνη, που είσαι και από άκου το Περιστέρι. Άκου τώρα κάτι άλλο. Ναι. Στην Καλαμαριά, στο μεγάλο ντέρμπι με τη Δόξα. Μεγάλο ντέρμπι, ναι, δύο, μεγάλο παιχνίδι. 4.000 εισιτήρια. Βέβαια. Μιλάμε για μεγάλο νούμερο τώρα για την εποχή η Καλαμαριά. Δίψα ρε Γιώργο, δίψα από πάνω. Κοίταξε, έχει μια, μεγάλη, μια καλή ιστορία, μια μεγάλη ιστορία η Καλαμαριά. Και δεν άφησαν τους δραμηνούς που πήγαν από τη Δράμα στη Θεσσαλονίκη, δεν τους άφησαν μου στο γήπεδο. Να σου πω κάτι Γιώργο, μπορεί να φοβούν. Είχε απογορεύσει η αστυνομία. Ναι, σου λέμε άμα βρεθούν μπορεί να τσακιστούν εκεί πέρα. Πάμε τώρα, τι είδαν τα ωραία μου ματάκια σήμερα σε κάτι site. Μήπως έκανα λάθος, μήπως έχεις εσύ κάτι καλύτερη πληροφόρηση από μένα, ναι. Όχι. Είδα τον κύριο Υπουργό να συντρώγει με κάτι συναδέλφου σου σε ένα ψαρομάγαζο. Και κλείσει το ξύλο. Δεν κατάλαβα. Για το ξύλο, λες. Όχι, δεν λέω για το ξύλο. Καταρχήν δεν έπεσε ξύλο. Το ξέρω. Πήγε να πέσει ξύλο. Πήγε, έγιναν διαμαρτυρίες, διότι πέσαν οι μάσκες με τους εξυγιάντες. Αυτού συμβουλεύεσαι, νιόνιο μου. Αυτού συμβουλεύεσαι για εξυγίανση. Μήνες όπου ουδέν κρυπτών υπό του ήλιου, κύριε Κοντονή. Ουδέν κρυπτών υπό του ήλιου. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό ένας υπουργός να καλεί κάποιους δημοσιογράφους, αλλά κάλεσε τους όλους. Όλους και από όλες τις πλευρές.
όχι μόνο από, από την πάντα των εξηγιάντων. Έτσι μας πήγε σαν πρόβατο στη σφαγή, είχες καλούς συμβουλάτορες. Αλλά εδώ σημά είναι τα Γιάννενα που λένε. Ναι, αλλά θα να σου πω κάτι άλλο. Για πες μας. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έτσι μας πήγε. Μισό λεπτό. Έτσι λες, μας πήγε σαν πρόβατο επί σφαγή. Έτσι, Γιώργο μου. Πόσα πρόβατα έχεις πάει εσύ επί σφαγή? Ξέρεις τι μου θυμίζεις. Όχι, δεν μπορώ να μην το πω. Να το πεις, έχεις δικαίωμα, βεβαίως. Ξέρεις τι μου θυμίζεις όμως. Τηλεοπτικό Σιριζέο. Όταν το στριμώχουν, όταν του λένε την πραγματικότητα για το τι γίνεται τώρα. Μα εγώ τη δέχομαι την πραγματικότητα τώρα. Ναι, ναι. Και είμαι ο πρώτος που την έχω αποκαλύψει. Ξέρεις τι λέει ένα Σιριζέος. Ναι, αλλά εμείς δεν κυβερνήσαμε 40 χρόνια και τώρα που κυβερνάτε δύο. Ναι, δεν μιλάω για έτσι. Εγώ, όταν βγαίνει να πούμε ο Γεωργιάδης ο Άδωνης και λέει να πούμε έτσι. Και λέει να πούμε εκεί που μας καταντήσατε, έχω πει παλιά ότι είναι σαν να βγαίνει ο Ροχάμης. Ναι. Και να λέει να πούμε ότι ο άλλος που είναι στη Ρουμανία στα κάτεργα είναι δολοφόνος. Ναι, ναι ρε παιδάκι, κάνεις ένα παραλληλισμό, αλλά αυτοί κρυθήκαν έτσι. Εγώ τώρα μιλάμε οι δυο μας, γι' αυτό το λέω αυτό. Μπρεβαίως, σκέψου, ναι. Σκέψου πόσα χρόνια πήγαιναν οι άλλοι σαν πρόβατα επισφαγή κάποιους άλλους. Πάντως εγώ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια, τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια, να διεκδίκησε κανείς το τάθμα από τον Ολυμπιακό στον Πόντο, έτσι, στον Εύξηνο Πόντο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πώς δεν διεκδίκησε. Πώς δεν διεκδίκησε. Και ο Παναθηναϊκός επί Κυράστα και η ΑΕΚ που το χάσει τζάμπα. Το Παναθηναϊκό με τον Κυράστα έχασε το παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ με την ανατροπή που το 0-1 Ολυμπιακός, 1-1, 2-1 Παναθηναϊκός, 2-2 με ισοφάριση του Αλεξανδρή. Φίλε, όπα, μπερδεύεσαι. Ισοφάρισε το παιχνίδι Ολυμπιακός, τίμια και ωραία. Άσε, για να φτάσει εκεί, θυμάμαι ένα ματσάκι. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. Με 2-3 πέναλτι του Βαζέκα που κραχτά πέναλτι. Ναι, πέναλτι το μεταξύ. Η λέξη πέναλτι είναι απαγορευμένος καρπός για μας. Μια και λέτε για πέναλτι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μεθαύριο με την ΑΕΚ, αν μας δώσει πέναλτι που να είναι πέναλτι, δεν ξέρω αν θα μας δώσει το δικαίωμα να το εκτελέσουμε. Καταλαβες. Δεν θα μας πει ναι, είναι πέναλτι, αλλά δεν το εκτελείτε. Λοιπόν, μην κρίνεις τώρα, βάλεις τη γαριά, ναι, αλλά εσύ, γιατί σου είπα, μου θυμίζει Σιριζέο. Να μην σου θυμίζει Σιριζέο, να σου θυμίζω τα παλιά τα δικά σου. Εμείς κύριε μου έχουμε μια αυτοκρατορία, έτσι θεωρούμε ότι έχουμε. Ρωμαϊκή Βυζαντινή. Ναι. Αν έχουμε αδικήσει κάποιους στο ποδόσφαιρο, όχι, δεν υπάρχει πρωτάθλημα που δεν υπάρχει αδικία. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα που δεν υπάρχει αδικία. Και η καραμέλα το πείμα τώρα αυτό, εντάξει, καλό είναι να χρησιμοποιείται, αλλά άμα γίνεται και Ευαγγέλιο, κρατάει και κουραστικό. Εγώ σου λέω για τη συνάντηση. Εδώ προκύπτει συνάντηση, εδώ με τον Τάδε. Σου θυμίζω, είμαι ο πρώτος που τους ξεμπρόστιασα. Επειδή είσαι ο πρώτος και σε σέβομαι και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο 30 χρόνια όπως είσαι εσύ και βάλεις τη δημοσιογραφία να είσαι απέναντι σε όλους, αλλά να κρατάς και να κόβεις και το καρπούζι στα ίσα. Γιατί όταν σου μιλάνε για το γήπεδο του Ολυμπιακού νωρίτερα, λες ναι, μωρέ, πώς το πήρε ο Ολυμπιακός. Πες στον κόσμο ότι πήρε δάνειο, έβαλε και από την τσέπη του ο Σόκρατες και έστεισε το γήπεδο. Ναι ή όχι. Δεν πήρε πουθενά ούτε από δεξιά και αριστερά, ούτε από κανένα παρατρεχάμενο. Πήρε δάνειο το οποίο το πληρώνει, έβαλε και από την τσέπη του ο Σοκράτης και τελείωσε. Και τα χρέη του Ολυμπιακού ξεχρέωσε με δόσεις κλπ. Βγάζει λίγα σπυράκια, αλλά είναι και τη εποχή, είναι άνοιξη τώρα, εντάξει. Έλα, για καλά, σου ευχαριστώ πολύ, δε. Για καλά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους. Επίσης. Γιάννης από τη Δράμα. Γεια σου, Γιάννο. Γεια σου ρε Γεωργιού. Λοιπόν, η αστυνομία δεν είχε θέμα. Η Καλαμαριά, ο Απόλλων είχε θέμα για να μην πει ο κόσμος στο γήπεδο. Μα βγήκε ο υπεύθυνος Καλαμαριάς και είπε ότι η αστυνομία μας απαγόρευσε να μην βάλουμε τον κόσμο μέσα. Κύριε Γεωργιού, η δόξα, καλός ή κακός, γυρίζει όλα τα χωριά της Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια. Παντού πηγαίνουμε από 500 μέχρι 1000 άτομα και δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό, ανοιχτές αγκάλες. Δεν διαφωνώ για αυτό. Αυτό ήταν εντολή από την διοίκηση του Απόλλωνα. Η αστυνομία γνωρίζει ότι οι οπαδοί της δόξης όπου πηγαίνουν δεν κάνουν κανένα θέμα. Και εσείς έτσι όπως το συζητήσατε με τον κύριο, φάνηκε ότι ξέρω εγώ, η δόξα είναι χουλιγκάνη. Δεν νομίζω να φάνηκε έτσι. Έτσι ακούστηκε σε μένα, γι' αυτό και σας πήρα. Εγώ δεν παίρνω τακτικά. Μάλιστα. Κάθε δύο χρόνια σας παίρνω ένα τηλέφωνο, κάθε χρόνο. Τώρα του χρόνου πάλι. Ξέρω εγώ. Μακάρι να μην πάρω ποτέ. Απλά. Όχι, του χρόνου πάλι η προσπάθεια για άνοδο.
θα γίνει, γιατί όχι. Θα γίνει προσπάθεια, θα το παλέψουμε. Εντάξει, φέτος δεν είχε και την καλύτερη ομάδα η Δόξα, μην τρελαθούμε. Αλλά για τους οπαδούς, οι οπαδοί της Δόξας έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Με μεγάλη διαφορά. Η ομάδα δεν το πήρε. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ πολύ, ναι. Καλό Πάσχα, να είστε καλά. Και γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα. Γεια σου, κύριε Γεωργίου. Γεια. Σε ακούμε. Ναι. Σε ακούμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά για τις μέρες. Καλή Ανάσταση. Επίσης, να... επίσης. Τηλεφωνώ από Βόλο. Καταρχήν είμαι Ολυμπιακός Βόλου. Φιλίβομαι βέβαια για την ομάδα η οποία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Όσο για το θέμα των φιλάθλων, πολλοί θα ζήλευαν να έχουν τους φιλάθλους του Βόλου, πολλές ομάδες και άλφα εθνικής. Και αυτό το στάδιο, το πανέμορφο πανθυσσαλικό στάδιο, στο οποίο έφτασε και φέτος Ολυμπιακός Βόλου. Το οποίο όμως έχει ημώσει. Ναι, δυστυχώς. Όπως πολλά σε όλη την Ελλάδα. Πολλά αθλητικά έργα δισεκατομμυρίων δραχμών. Τέλος πάντων εκατομμυρίων ευρώ. Τι να πω. Απαράδεκτη κατάσταση αυτή, το να μην υπάρχουν ομάδες σαν το Βόλο, σαν την Παναχαϊκή, σαν την Καβάλα, σαν τις Σέρες, ομάδες με κόσμο, με δεν μόνο αυτές. Ιστορία. Δεν μόνο αυτές, σαν τον Εθνικό. Εθνικός, μπράβο. Και χάρηκα πάρα πολύ να σας πω κάτι για τον κύριο ο οποίος αναφέρθηκε στο Καραϊσκάκι και για τον τρόπο με τον οποίο διώχθηκε ο Εθνικός μέσα από το Καραϊσκάκι. Θυμάμαι το Καραϊσκάκι όταν άκουγα τον Εθνικάρα, πήγαινα, ξέρετε, είμαι φίλαθλος και ναι, είμαι με τον Ολυμπιακό Βόλο, αλλά παρακολουθώ πολλές ομάδες στην Ελλάδα και μου άρεσε και μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Και βρέθηκα τότε σε ένα παιχνίδι Εθνικός με τον Ηρακλή. Μιλάμε φανταστικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Και τον Εθνικάρα να φωνάζει από πάνω. Φοβερός. Ο Γιάνναρος. Βέβαια. Μου λείπει αυτή η φωνή μες στο Καραϊσκάκι. Θέλω να την ακούσω. Εθνικάρα. Εθνικάρα. Είναι ιστορία για το ποδόσφαιρο το ελληνικό αυτός ο φίλαθλος. Κύριε Γιώργο, θα κλείσω με τα αθλητικά αυτά με το ποδόσφαιρο. Όπως σας είπα, πιστεύω Ολυμπιακός Βόλος το μέλλον να είναι καλύτερο για αυτόν και για την πόλη του Βόλου. Και θα σταθώ στο κάτι που αναφέρθηκαν κάποιοι φίλαθλοι ακροατές, συνακροατές της εκπομπής σχετικά με την με τη σημερινή κυβέρνηση, την απαξίωση, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, κακώς ψήφισε αυτούς που ψήφισε και τα λοιπά. Εντάξει, τους προηγούμενους καλώς τους ψήφισαν και τέλος πάντων αυτούς που ενδεχομένως να ματάρθουν, καλώς θα ματάρθουν. Δυστυχώς δεν ξέρουμε ούτε τι ψηφίζουμε, πώς ψηφίζουμε και για ποιο λόγο ψηφίζουμε σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα, φίλε μου, είναι άλλο. Ότι πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κάνει σλόγγαν να μην ψηφίσουν αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει καταστρέψει και μας έχει πει το αίμα, όχι αυτό το λόγο, αλλά γιατί κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό. Ο γνώμονας για να μην ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ για τον Ολυμπιακό είναι ότι πολεμάει την ομάδα μου και όχι ότι μου πίνει το αίμα. Καλά. Εκεί είμαι η ζωχάδα, το καταλαβες. Εκεί είμαι δηλαδή που το ελένεσαι. Μιλάμε, γι' αυτό σας λέω ότι λείπει το μυαλό μας κυριολεκτικά μέσα από αυτό το λαό. Λείπει, το έχουμε χάσει. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, αγαπητέ μου. Έχουμε εκπροσώπους σε όλα τα σημεία, σε συνδικαλιστές, σε δήμους και τα λοιπά παντού και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά μας, δηλαδή γι' αυτό το λόγο τους οποίους τους ψηφίζουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν κάνουν αυτά για τα οποία τους έχουμε αναθέσει να κάνουν, το καταλαβαίνετε, και ακόμα τους έχουμε εκεί και τους βλέπουμε και τους καηδεύουμε. Μα κανένας εδώ δεν βοηθάει τα συμφέροντα δικά μας, ο καθένας είναι για τα συμφέροντα δικά του και μόνο. Και να σας πω και κάτι, προχθές βρέθηκα σε μια συγκέντρωση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι στο Πήλιο δεν θέλουν τους ανεμογεννήτριες. Ξέρετε αυτά τα... Ναι, ναι, ξέρω. Ναι, που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα οποία κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Δυστυχώς το κράτος, το ελληνικό, έχει υπογράψει με τους εταίρους
μέσα από το μνημονίο να, αυτή την ανάθεση των ανεμογεννητριών στα εδάφη μας με σκοπό να παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ναι, θεωρούταν μέχρι πρότινος ότι είναι πηγή ενέργειας, πράσινης ανάπτυξης και τα λοιπά, πώς το λένε αυτό. Ή πηγή ενέργειας. Μπράβο. Λοιπόν, τελικά όμως κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και ήδη οι Δανείοι το έχουν σταματήσει, οι οποίοι ήταν μπροστάριδες σε αυτή την παραγωγή, σε αυτόν τον τρόπο παραγωγής ενέργειας, διότι παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση ένας Γερμανός, ο οποίος παραβρέθηκε στη συγκέντρωση εκεί για ενημέρωσή μας, και ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε ότι στην Ελλάδα δεν ξέρετε τι ψηφίζετε. Όλοι οι πολιτικοί είναι ψεύτες. Κανένας δεν θα σου πει την αλήθεια ποτέ. Κανένας μα κανένας. Λοιπόν, και για να κλείσουμε, θα επαναλάβω κάτι που έχω πει. Πίστεψε αυτό που θα πει η πουτάνα. Πίστεψε αυτό που θα πει ο αλήτης. Μην πιστεύεις ποτέ σε πολιτικό. Έτσι είναι, Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε. Καλημέρα και εύχομαι ό,τι καλύτερο αυτές τις μέρες για όλους. Γεια χαρά, φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Μπάμπι με λένε. Τηλεφωνώ από Κρήτη, αλλά είμαι από Καλαμαριά. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί. Ναι. Λοιπόν, πρέπει λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς ο Απόλλων είναι στην τρίτη κατηγορία, όπως και η Δόξα. Βεβαίως. Η αστυνομία λοιπόν αποφάσισε να μην υπάρχουν οπαδοί και ο λόγος δεν είναι ότι δεν ήθελαν τους τραμινούς. Την ίδια μέρα στις 4 όμως έπαιζε ο Άρης που είναι στη Β' Εθνική και λίγο αργότερα έπαιζε και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό που είναι στην πρώτη Εθνική. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Οι οπαδοί του Απόλλων θέλανε να υπάρχουν οι οπαδοί της Δόξας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ οπαδών. Γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε και καλύτερη ομάδα και έχει αποδειχθεί στο γήπεδο 3 φορές φέτος. Μέσα έξω και στη Δράμα και στην Καλαμαριά, όπως και στο κύπελο. Να ντυθήκαμε και στο κύπελο. 3-3 είχαμε. Η διαφορά μας είναι 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά ουσιαστικά είναι 10 γιατί υπάρχει το μείον 6 και δεν στέκομαι άμα είναι σωστό ή όχι. Είναι άλλο θέμα. Αγωνιστικά ο Απόλλων ήταν η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Απλά όμως καταλαβαίνω την πίκρα κάποιων, αλλά πρέπει να μην μπερδεύουν τα πράγματα με τον Απόλλων και την αστυνομία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έγινε, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε όλους. Για χαλά. Έγινε. Για χαλά, για χαλά. Έλα, φίλε μου. Γιώργο. Έλα. Να σου πω εντάχει δύο πραγματάκια για το Champions League. Έχω χωρίς να πάρω κανένα στο λαιμό. Έχω προσέξει το εξής, ότι η ομάδα που παίζει στο πρωτάθλημα της χώρας της και δεν κάνει καλό αποτέλεσμα, αμέσως μετά όταν θα παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι, πάει καλύτερα από την άλλη που έχει κάνει. Τι εννοώ. Η Μπαρτσελόνα τώρα έχασε στη Μάλαγα. Ναι. Υποθετικά μιλάω πάντα, δηλαδή το έχω ψιλοπαρατηρήσει, έτσι. Λοιπόν, θα πάει να παίξει τη Γιουβέντους. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το πάρει το μάτς Γιουβέντους. Η Μπάγερν, πόσα έριξε εσύ τώρα, 3-4? 4. Μπράβο. Η Ρεάλ έκανε γκέλα με την Αθλέτικο. 1-1. Μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος, γι' αυτό και δίνει μεγάλη απόδοση στη Ρεάλ και μη δίνει πολύ φαβορή την Μπάγερν. Πιστεύω λοιπόν ότι και η Ρεάλ θα κάνει αποτέλεσμα μέσα στην Μπάγερν. Και πρόσεξε τώρα, αυτό που μου σγαρλάει να πούμε ανισόρροπα τον εγκέφαλο είναι το εξής. Η Μονακό, που έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια της, σε λέω Ζαντίμ, με την Ντόρτμουντ, που και εδώ κουμπώνει στο ότι η Ντόρτμουντ θα κάνει καλό αποτέλεσμα με τη Μονακό. Αλλά ρε γαμώ το λέω. Υπόψη ότι η Ντόρτμουντ προθές... Στη Μονακό δηλαδή... Με μισό λεπτό ότι να έχεις υπόψη ότι η Ντόρτμουντ προθές έπαιξε μετά τρίτο δεύτερα. Α, δεν το είδα. Ό,τι έκανε ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και οι υπόλοιποι. Οπότε έτσι θα γίνει και αυτό. Οπότε, παιδιά, όπως τα είπαμε. Και μετά βρίστε με, τι να πω. Λοιπόν. Έγινε, ρε. Περίμενε μια στιγμή. Γιώργο. Έλα, λέγε. Δεν μου λες, ενημερώθηκες για τη συνάντηση των εργολάβων, της εξυγίανσης. Τα είπαμε προηγουμένως με τον Θοδωρή. Εγώ συμφωνώ σε όλα όσα είπε ο Θοδωρής. Αλλά για φαντάσου, Γιώργο, να ήταν κόκκινων αποχρώσεων όλη αυτή η συνάντηση, τι θα γινόταν σήμερα. Κάποτε ήταν και πράσινων αποχρώσεων, ίσως να μην το ξέρεις,
και συναντήσει γινόταν στα Δελφίνια στην Γλυφάδα. Δεν το ξέρω. Α, να λοιπόν πώς το λέω εγώ. Κάποτε. Γιώργο, κάποτε. Γιώργο, έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα ότι έχει παραγίνει το κακό και ξέρεις κάτι μερικές φορές κι εσύ. Με τρόπο άκοψα θα έλεγα και πραγματικά. Μα όταν μου βγαίνεις εσύ και λες ότι μαύρο να μπούμε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί βλέπω τον Ολυμπιακό και δεν λες μαύρο στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί μου πίνει το αίμα, τι να πω μόνο αδελφέ μου. Ένα λεπτό. Έτσι αλλιώς μαύρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάλαβα. Με κεφαλαία Γιώργο. Έτσι αλλιώς. Εμένα Γιώργο να σου πω τώρα κάτι. Εγώ τώρα πρόσεξε. Σου είπε πριν και ο Θόδωρος ο φίλος μου να πούμε ότι εκμεριωμένος για το Καραϊσκάκι και τα λοιπά. Ρε εσύ Γιώργο, πραγματικά, σου μιλάω ειλικρινά. Είχα πει πριν από περίπου 2-3 μήνες, ας βγει κάποιος και να πει ότι εγώ βάζω αυτά τα χρήματα για το γήπεδο της ΑΕΚ και για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και να πάω εγώ πρώτος να μαζέψω από Ολυμπιακούς χρήματα για το γήπεδο της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Όσοι έχουν όμως. Όχι τώρα συνταξιούχος να πούμε να μην έχει να πάει να πάρει τα φαρμακά του και να του παίρνεις το φάρμακο από την τσέπη για να πάει να κάνει γήπεδο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Είναι άλλο, τον άλλο το άλλο. Κυριολεκτός αυτό που σου λέω. Εγώ πρώτος να σταθώ στο Καραϊσκάκι με το κουτί και να μαζέψω χρήματα για το γήπεδο της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, αλλά από όσους περισσεύουν, όχι από αυτούς που δεν έχουν. Γιώργο. Έγινε. Κοντά μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ. Τα λέμε αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, στις 5 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά. Για καλά. Έλα. Ναι. Έλα Γιώργο. Έλα ε. Έλα τι έγινε. Καλά εσύ για λέγει. Ο Θανάσης με που είχα πάρει προηγουμένως τηλέφωνο. Το λοιπόν. Αυτή εγώ είμαι Ολυμπιακός από παιδάκι 5 χρονών τέλος πάντων. Έχω δει τον Ολυμπιακό στο Κάργουνο, στο Καρασκάκι. Το λοιπόν. Οι πικραμένοι τώρα το δεν μου λες τα γήπεδα αυτά που ζητάνε να φτιάξουν με τη σύνταξη τρική μου θα τα φτιάξουν ή από τα λεφτά δικά τους. Θέλω μια απάντηση να μου δώσει. Δεν θα τα φτιάξουμε τη σύνταξη τη δική σου. Γιατί, από πού θα τα φτιάξουμε. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα φτιάξει το κοινό γήπεδο στο κουδί που λένε θα το φτιάξει η τράπεζα Α. Η τράπεζα Α. Θα το φτιάξει η τράπεζα Α. Θα το χρηματοδοτήσει. Εδώ η τράπεζα δεν είναι δάνεια η τράπεζα. Θα τα φτιάξει την τράπεζα. Και γιατί να δώσουν δάνεια, τα δικά για γυρίστα. Αυτό λέμε. Και βγάζουν μια μαλακία και λένε ότι θα πληρώσει η τράπεζα και θα κάνει η τράπεζα, αφού η τράπεζα δεν δίνει δάνεια. Πώς θα τα φτιάξουν. Κόβουν εμένα τη σύνταξη για να φτιάξουν αυτονόητα γήπεδα. Τώρα μισό λεπτό. Επειδή κόψαν εσένα τη σύνταξη. Και όχι πολύ... εμένα, ολονού του κόσμου, όχι η δικιά μου. Όλων. Και πολύ κακός κάνουν και είναι τραγικό αυτό. Μπράβο. Θα τα βάλεις τώρα με τα γήπεδα. Άμα δεν έχουν λεφτά. Θα τα βάλει τώρα με τα γήπεδα, αυτό σε μάλανε. Όχι αγόρι μου, δεν θα τα βάλω με τα γήπεδα, αλλά άμα δεν έχουν λεφτά να μην φτιάξουν κανένα γήπεδο. Άμα ήταν όμως Ολυμπιακός να γίνει από καρβουνίδι ταρτάν, ήταν ωραία να φτιαχτεί, ε. Το φτιάξε, ο κόκαλο. Ναι. Μερικά δουλευτά. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, πάμε στον επόμενο, έλα. Έχει η Νόβα μια εκπομπή θαυμάσια που εγώ δεν την είχα αντιληφθεί που λέει ιστορίες. Στα ξένα δεν ξέρω πώς λέει, ιστορίες. Ναι. Και δείχνει Γιώργο αυτή τη στιγμή, για να σου πω και ένα ωραίο που σε αφορά, δείχνει την πορεία της ΑΕΚ του 68, το μπάσκετ βέβαια. Ναι. Παρουσιάζει τα στιγμιότυπα των τότε αγώνων μεταξύ των άλλων και ο Γεωργίου. Αυτός ο δημοσιογράφος. Ο Βασίλης, ο Γεωργίου, ο Πατρινός. Στην ιστορία η μετάδοση, γιατί εγώ ήμουν Κρήτη τότε, είχα πάει με μετάθεση. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Το 68 πιτσιρικάς εγώ τότε. Ναι. Ήμουνα μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο που έγινε τελικός. Με τους 80.000. Ναι. Και 80, μπορεί να είναι 100. Ναι. Και μπήκαμε μέσα πηδηχτή. Έτσι, ε. Ναι, πηδήσαμε. Πηδικά, τότε είμαστε 17-16. Εγώ λοιπόν φεύγοντας από την Κρήτη, μη έχοντας γνώση ούτε τηλεοράσεων που δεν υπήρχαν αργότερα. Βλαχάκους, μια ζωή δηλαδή. Στις εφημερίδες διάβαζα, ας πούμε, την αθλητική ηχό. Το Γεωργείο αυτόν, όταν ξεμύτησες εσύ στη Βιάτσα, νόμιζα τους δύο Γεωργείου, δεν έδινα σημασία στο μικρό όνομα, τους μπέρδευα
με σένα. Κάποια φορά λοιπόν που έδειξε στιγμιότυπα από την Πάτρα, αυτός έμενε Πάτρα συνήθως. Ναι, Πατρινός. Έδειξε στιγμιότυπα εκεί ενός αγώνα της ΑΕΚ με την Παναγαϊκή. Και τον βλέπω στη φάτσα. Είχα δει όμως και σένα δει. Βρε, δεν είναι αυτός, λέω. Έχει καμία συγγένεια, όχι. Όχι, καμία. Ήταν καταπληκτικός όμως, Γιώργος, στην ταχύτητα της μετά. Βλέπω αυτή τη στιγμή Αμερικάνος, Βασιλιάδης, Τρόντζος, Τσάβας, Ζούπας, Λαετζάκης, Χριστέας. Ο Μόσχος πέθανε. Α, μπα, το Μόσχος έχει χάσει. Τι ωραίος που ήταν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει το Ζούπα. Είναι 75 σαν και εμένα και ακόμα είναι διευθυντής διαβητολογικού του νοσοκομείου. Είναι ο νούμερο ένα διαβητολόγος στην Ελλάδα. Ακόμα όμως έτσι είναι. Ο νούμερο ένα διαβητολόγος στην Ελλάδα. Έχει πάει. Όχι, γνωστό είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε λύσει μαζί του. Μάλιστα. Αλλά είναι γνωστό αυτό. Ο νούμερο ένα. Ναι, ο νούμερο ένα. Λέω τι ομάδα είχε τότε αυτή. Α, πέθανε και ο Μακαρίτης ο Αμερικάνος. Τώρα εδώ και ένα τέταρτο. Όχι, ένα χρόνο. Δεν το ξέρω μόνο. Τώρα, για μεθαύριο που παίζουμε στο Καραϊσκάκη, αυτές τις κουταμάρες που λένε οι φίλοι μου εκδίδες, θα ασκήσουμε. Το θηρίο όταν είναι πληγωμένο είναι διπλά επικίνδυνο. Εννοώ τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα τους κερδίσουμε τους δύο. Τον ένα αγώνα μπορεί στο Ολυμπιακό στάδιο, αλλά εκεί φοβάμαι. Εγώ είμαι λογικός, δεν πετάω στα σύννεφα. Τώρα για τον ΠΑΟΚ εδώ με τον Παναθηναϊκό, νομίζω την τριάρα ο ΠΑΟΚ που έριξε πάνω θα την ξεράσει εδώ στη Λεωφόρο. Συμφωνείς? Δεν κάνω προβλέψεις. Όχι τριάρα, δεν θα είναι ο ίδιος αγώνας αυτό. Φυσικά, μα και να σου πω κάτι. Έχει τώρα παρακολουθείς χρόνια από δώσω. Δεν υπάρχει παιχνίδι ίδιο. Ακριβώς. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Έτσι. Επειδή λέω να πάω με τη γριά μου στο εξωτερικό και μπορεί να μην σε ξανακούσω, ενώ για το πάρα καλό Πάσχα. Να, κοιτάξτε γενικά. Στο εξωτερικό, ξέρεις τι εννοώ. Να κάνω μια βόλτα εκτός από το σπίτι προς τον Άγιο Ανδρέα, ας πούμε, να πούμε κι εμείς ότι πήγαμε μια εκδρομούλα. Δεν μου λες. Με τη γριά θα πας. Με τη γριά, ναι. Την πηδάς. Να τις κάνω τι τις άλλες, αφού δεν κάνει. Κάτσε, την πηδάς. Μανάρι, με έχω 5 χρόνια λόγω του ζαχάρου. Όποιοι λένε που έχουν ζάχαρο ότι κάνουν σεξ, εγώ είμαι ήδη γυμνός και γυρισμένος ανάποδα και ας έρθουν εδώ. Αυτά είναι μαλακίες. Ο άνθρωπος με το ζάχαρο, αφού τα. Έχει ζάχαρο, εσύ? Έχω, βέβαια. Δεν έχεις δει κάμψη, παρότι είσαι 10 χρόνια νεότερός μου. Βέβαια υπάρχει. Μα τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Νοερά όμως ήμουν μεγαλύτερο. Νοερά. Έτσι, καλό Πάσχα. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Θανάσης από Τρίκαλα. Μάλιστα. Θα ήθελα να αναφέρω λίγο για το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η οπαδική δημοσιογραφία στον κλάδο σας, που νομίζω είναι τεράστιο. Είτε αυτό η δημοσιογραφία είναι έντυπη, είτε ηλεκτρονική, είτε ραδιοφωνική. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Κονομάκος όπως πάντα. Ναι. Για πάμε. Για πες μου τι βλέπεις Γιουβέντους Μπαρσελόνα. Όχι τι λέει η διάθεσή σου. Τι λέει η λογική σου. Ότι θα περάσει η Γιουβέντους. Και εγώ το ίδιο λέω. Να βλέπεις λίγο μια φορά που συμφωνούμε. Πάντα συμφωνούμε. Πάντα. Εσύ τι βλέπεις Μπάγερ Ρεάλ. Πού είμαι με την Μπάγερ. Το ξέρω ότι είσαι με την Μπάγκερ. Για μαλατσολιά είσαι μια ζωή. Δύσκολο μάτς. Σαν τον προφήτη κάνεις τώρα. Δύσκολο μάτς. Όχι, είναι δύσκολο. Μπορεί να νικήσει η Ρεάλ. Μάλιστα. Στα άλλα τι βλέπεις. Μονακό με την... Ντόρτμουντ. Με την Ντόρτμουντ βλέπω την Ντόρτμουντ. Μάλιστα. Και Ατλέτικο Λεστά. Ατλέτικο. Μάλιστα. Γεια σου κύριε Κονομάκο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Τι κάνεις Γιώργο μου, καλά είσαι? Εδώ, για λέγε. Τάσος από Άρτα. Ναι. Τρία πραγματάκια θα ήθελα να σχολιάσω. Για λέγε. Λοιπόν, ένα, όσον αφορά το γήπεδο. Ναι. Επιτέλους τον εννοείς γήπεδο ΑΕΚ. Εννοείται. Γιατί τώρα μπήκε στο κόλπο και γήπεδο Παναθηναϊκού. Όλοι να κάνουν, φίλε. Όσοι δικαιούνται να κάνουν. Όλοι αξίζουν να έχουν γήπεδο δικό τους. Όχι μόνο για την ΑΕΚ, για όλες τις ομάδες. Ναι.
Λοιπόν, επιτέλους ξεκινάμε, έτσι πιστεύω, το κήπεδο θα γίνει. Ιούνιο, λέει, να ξεκινήσει το ΑΓΑ, είπε χθες. Ιούνιο, Αύγουστο, πότε γίνει. Είπε χθες ο εκπρόσωπος του ΣΑΚ στο Συμβούλιο του Δήμου. Άντε να το δούμε. Να δούμε το νέο είναι άλλο. Ότι όπως ανακοινώθηκε μάλλον, μπαίνει μπροστά η γραμμή 4 του μετρό για Περισσό. Για να διευκολύνει κατευθείαν. Μα εδώ είναι το άλλο το ωραίο. Ότι η γραμμή 4 θα είναι Περισσός Γουδί. Έλα ρε. Ναι, και γουδοχέρι με ένα κόμπανο στο χέρι. Εκεί είναι το ωραίο. Περισσός Γουδί, η γραμμή 4. The Life 4. Λες να μας κάνουν κανένα τέτοιο τρελό. Ναι, παιδί μου, το ανακοινώνει ο υπουργός από ώρα σε ώρα. Α, μάλιστα. Δεν είμαι τόσο ενήμερος. Ναι. Θα δούμε. Κοίτα, βήμα-βήμα, ας το κάνουμε, ας δώσουν το OK για το γήπεδο και θα βρούμε τη λύση να πηγαίνουμε σε αυτό. Δεν θα μας πειράξει, ας πηγαίνουμε και με τα πόδια, θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, θα γίνει, κλείνει, ηρεμούμε. Ένα αυτό. Δεύτερο, ημιτελικός την Πέμπτη. Πιστεύω θα είναι ο πιο εύκολος ημιτελικός ΑΕΚ Ολυμπιακού. Περιμένω δύο νίκες της ομάδας μου. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει και το έχουν καταλάβει και από του χρόνου που θα είναι και τα play-off που θα βγαίνει ο πρωταθλητής θα βιώσουν πολλά. Θα βιώσουν ξανά τα πέτρινα χρόνια τους. Έτσι πιστεύω και έτσι θα γίνει. Έτσι πιστεύεις ή έτσι θέλεις? Και έτσι θέλω και έτσι πρέπει να γίνει. Κοίτα, είναι ρόδα και γυρνάει η ζωή. Η ζωή έχει πάντα γυρίσματα. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να ξαναγυρίσει, να διεκδικήσουν και οι άλλοι ό,τι δικαιούνται. Όχι μόνο για την ΑΕΚ. Μπορεί η ΑΕΚ να το πάρει η ΑΕΚ. Δεν μπορεί, ας το πάρει ο Παναθηναϊκός. Το πάρει ο ΠΑΟΚ. Να γυρίσει όμως λίγο αυτό το πράγμα, γιατί κουραστήκαμε. Ας πλήσαν τα μαλλιά μας και βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια τα καραγκιουζιλίκια. Έγινε, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Καλό Πάσχα να έχεις. Για χαρά, επίσης. Ένας φίλος με ρωτάει εδώ ποιοι είναι οι διαιτητές στα δύο μάτς του κυπέλου. Στη Λεωφόρο είναι ο Σιγηρόπουλος και στο Φάλαρο είναι ο Παπαπέτρου. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ο Γκαζοχωρίτης είμαι. Μας έχεις γίνει συνήθεια πλέον. Εδώ και πολύ καιρό έχω, ας πούμε, κάνει μια αναδρομή. Και βέβαια ο προβληματισμός προκύπτει ότι το ποδόσφαιρό μας που συζητάμε όλα αυτά τα προβλήματα, ας πούμε, και συνέχεια επαναρχόμαστε στα τον διοικητή. Και χθες τα συζητήσαν οι εκπρόσωποι των τεσσάρων με τον υφυπουργό αθλητισμού. Ναι. Και βέβαια αυτό είναι, το λέω, η μικρογραφία της εποχής που ζούμε κάθε φορά. Από τότε που εγώ ήμουνα σε νεαρή ηλικία και εσύ, που έπαιζα εγώ στο Γρανικό και δεν ξέρω που έπαιζες εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα. Και εγώ θα ήθελα έτσι να κάνω αυτή την αναδρομή έτσι για προβληματισμό, να τη μοιραστώ με όλο τον κόσμο που ακούει. Ναι, αλλά μην πλατιάσεις. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι όλα ξεκινάνε από τους παράγοντες και θα αναφέρω μια σειρά από ονόματα και ο καθένας σας προβληματιστεί όπως νομίζει. Νταϊφάς, Γουλανδρής, Βαρδινογιάννης, Ματζαβελάκης, Παντελάκης, Μπάρλος, Πιλαδάκης, Κόκαλης. Και σε αντίθεση με αυτούς, Σαλιαρέλης, Κοσκοτάς, Μπατατούδης, Γιδόπουλος, Τροχανάς, Ψωμιάδης, Μπέος. Ας κάνει κανείς τη σύγκριση, να δει, ας πούμε, από πού ξεκινάει το πρόβλημα που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, που τότε παίζαν 10 Έλληνες και 2 ξένοι και τώρα παίζουν 11 ξένοι, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, γιατί αλλάζουν οι προπονητές κάθε χρόνο, έχει άλλο προπονητή η κάθε ομάδα και γιατί στο παρελθόν προπονητές όπως αυτοί που πέρασαν και μείναν επί χρόνια στις ομάδες και δείξανε και έργο και βλέπαμε και μπάλα, όπως ο Φάντροκ, ο Σάνων, ο Λίμπρεξτ, ο Γκμόχ, ο Γκόρσκι, ο Πούσκας, ο Μπούκοβι, ο Σάντος, ο Γκέραντ, γιατί λείπουν αυτοί από τις ομάδες σήμερα και γιατί δεν στεριώνουν προπονητές? Ας κάνει τη σύγκριση στους παράγοντες που ανέφερα, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, και την απάντηση θα τη βρει. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να σε καλά. Κατάστρεψαν μια ομάδα τον Εθνικό. Δεν θα ξαναλάβει ποτέ αυτή η ομάδα, γιατί άμα δεν είναι αυτή η ομάδα, θα μοιράζεται το γήπεδο με τον Ολυμπιακό που δεν είναι δικό του. Και παράτυπα η Ολυμπιακή Επιτροπή του έδωσε να το φτιάξει. Να το ξέρουμε αυτό το πραγματάκι. Μετά γίνανε όλα τα υπόλοιπα. Πέσαν τα γήπεδα τσάικα με αυτού. Έγινε όλη η διάρκεια του ελληνικού ποδοσφαίρου με την παράγκα. Όπως παράγκα έγινε και στην πολιτική. Να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Ποιο θα του κόψει τη σύνταξη?
Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί του κόβεται η σύνταξη τώρα, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, ας πέτω ένα καλό ταξίδι. Δεν πειράζει, καλό να το κάνει. Ένα αυτό. Δεύτερον, ξεκίνησε πάλι με την εντογραφή του Παπανδρέου, ο οποίος εκείνα τα χρόνια με το Συνίδη, μέσα στα κισέτη, τις κόκκαλες καφέ, με το Σιφοράι και τα εξοπλιστικά, δεν βλέπαν τίποτα. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Τίποτα δεν ήξερε κανένα. Πάει και αυτό το πράγμα. Και το τελευταίο το οποίο θέλω να πω, προχτές είχαμε μια κουβέντα και είπα ότι είναι μερικοί όψοι οι οποίοι βλέπουν ότι μπορεί να γίνουν επεισόδια και να σπάσουν καμία καφετέρια στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και στα, αυτό βέβαια είναι πλέον με πόνο καρδιά. Και στα εξάρχεια, το οποίο τους πάνε κάθε τόσο τα πρεζόνια, αυτοί δεν ευαισθητοποιούνται. Που εκεί πέρα οι παλιοί Αθηναίοι. Φυσικαμή. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κινηθούν. Και το λέω με πόνο καρδιά και με συμπάθεια προς τα εξάρχεια. Και βγαίνει ο άλλος ο οποίος δεν ήξερε. Δεν ήξερε καθόλου ελληνικά. Με ακούς? Σε ακούω, ναι. Δεν ήξερε καθόλου ελληνικά και έκανε παράπονο και λέει: σε πήρε ο προηγούμενος και έβριζε τα εξάρτια και του δίνεις και βήμα. Δηλαδή τόσο πολύ ελληνικά καταλαβαίνουν. Γι' αυτό έφτασε η Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Γιατί αυτοί ψηφίζουν. Έγινε μαγεί. Δεν καταλαβαίνουν, σε παρακαλώ. Έλα. Δεν καταλαβαίνουν πόσο ακριβώς μιλάει ο άλλος και ο τρόπος ο οποίος μιλάει. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Να μιλάνε ελληνικά ξέρουν. Να τα καταλαβαίνουν δεν μπορούν. Λοιπόν, για καλά, για καλά. Λοιπόν, και ο Κώστας από την Ραφίνα μου γράφει: Γιωργάρα, 20 εκατομμύρια θα δώσει δούρο για το γήπεδο της ΑΕΚ και μας, μας έχει στην Ανατολική Αττική τους Βόθρους και τον Αχόρταγο. Τι λες, αν τελειώσει το γήπεδο να τα στέλνουμε να αδειάζουν εκεί, δηλαδή μες στο γήπεδο? Δεν σηκώστα, δεν σηκώστα το. Είναι λογική αυτή που λες. Είναι λογική. Δεν ξέρεις ότι αυτά λεφτά που θα δώσει δούρου δεν είναι για την Ανατολική Αττική για έργα τέτοια. Και μετά γιατί τέτοια εμπάθεια? Δηλαδή επειδή η Ανατολική Αττική δεν έχει, να πούμε, πώς το λένε, Βόθρους, όπως το λες, ή μάλλον έχει μόνο Βόθρους και δεν έχει αποκέντρωση άλλη, όταν γίνεται το γήπεδο της ΑΕΚ να στέλνεις, να πούμε, τα βιντεοφόρα να βγαίνουν στα σκατά στο γήπεδο. Μα δεν κουβέζει αυτές οι Κώστα. Τι είναι, γιατί εμπάθεια ρε. Για πάμε, έλα. Έλα Γιώργο. Έλα φίλε μου. Εγώ εμένα, μιλήσω. Εσύ είσαι. Δύο πραγματάκια γρήγορα Γιώργο. Ναι. Είναι η πρώτη φορά. Ναι, αλλά το τηλέφωνο σου κάτι γίνεται. Πού είσαι? Τώρα μ' ακούς? Έλα πάμε. Λοιπόν, πρώτη φορά που θα τα βάλω άσχημα με το Μαρινάκι. Είδα δύο συνεχόμενα μάτς της Crystal Palace. Αυτός ο ξυλοκόπος μας τον πήρανε τζάπα ρε Γεωργόνα. Ξέρεις ένα ξυλοκόπο λόγο? Βέβαια ξέρω. Τζάπα μας. Να βάλουν άλλο ένα τάλιρο επάνω. Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο. Είμαι γνωστός Ολυμπιακός, η φωνή μου γνωστή. Προς φίλους αεκτζίδες και παναθηναϊκούς. Αυτοί που κυβερνάνε κατά ομολογία είναι αυταπατεώνες. Αυτοί που βγαίνουν και λένε τα 20 εκατομμύρια, ο άλλος που βγει εκεί παιδε, κάνει το γήπεδο κοντά, είναι Φιλιππινέζες των αυταπατεώνων. Στους φίλους της ΑΕΚ να μην έχουν εμπιστοσύνη, θα τους πάνε, πρέπει να τους πάνε πίπα κόλο τους κυβερνώντες μέχρι που να γίνει δουλειά. Θυμίζω στους φίλους της ΑΕΚ ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει παρόμοια τροπολογία. Αυτό θα το θυμούνται οι φίλοι. Και ήρθαν τα παλικάρια αυτά και τη γράψαν εκεί που δεν περνάει μελάνη. Και θυμίζω και κάτι άλλο και το τελευταίο. Το έχω ξαναπεί. Αυτοί προσφύγανε στο Συμβούλιο Επικρατείας για τη διπλή ανάπλαση. Οι μισοί είναι οι ίδιοι. Προσφύγανε και για την ΑΕΚ. Φίλοι Παναθηναϊκοί και ΑΕΚτζίδες, όποιος στηρίζει τους σημερινούς είναι το σύλλογος. Χαιρετάω. Το καλό. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Τιμή μου. Έλα λέγε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά κάνουμε. Εσύ τι κάνετε? Κάνετε καλά. Κάνουμε καλά. Το μετράει.
Κάτσε και αναρωτήθηκα, Γιώργο, τι ψηφίζουν στην Ελλάδα, ας πούμε. Εσύ και κάποιοι άλλοι. Ψηφίζουν δηλαδή οι ψυχιατρικά άρρωστοι. Ψηφίζουν οι τοξικομανίδες. Ψηφίζουν οι αλκοολικοί. Ψηφίζουν οι παθολογικά άρρωστοι. Ψηφίζουν οι γυναίκες. Πώς να μην γίνουν αυτά που γίνονται, δηλαδή. Τι εννοείς, ότι οι άντρες ψηφίζουν καλύτερα από τις γυναίκες? Καλά, η γυναίκα κάνει κουμάντο, Γιώργο μου. Αφού το ξέρεις. Άλλο σε ερώτησα, οι άντρες ψηφίζουν καλύτερα από τις γυναίκες? Όχι, αλλά οι περισσότερες είναι οι γυναίκες. Μάλιστα. Σίγουρα τη δουλειά των διοικήσεων το παίζουν μια χαρά, αλλά δεν ξέρω και αν οι διοικήσεις των ομάδων συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Πήγαινα πολύ συχνά στο γήπεδο και από 15 χρονών, το 96, πήγα πρώτη φορά στο ΆΚΑ με την κολάρα του Γιανακόπουλου απέναντι στην πόρτα. Και πίστευα λίγο πιο ρομαντικά τα πράγματα, αλλά βλέπω ότι η διοίκηση ολισθαίνει σε μια λογική είτε να ελέγξουμε τη διαιτησία, είτε να αγοράσουμε φθηνά και να πουλήσουμε ακριβά. Και σιγά σιγά φαίνεται και στο Καραϊσκάκι ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει την ομάδα, λιγότερα εισιτήρια και λιγότερος κόσμος. Και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για την οπαδική δημοσιογραφία. Πόσο άσχημα συντηρούν σε αυτό? Δηλαδή, εγώ έχω αγανακτήσει πλέον. Και αντίστοιχα βλέπω και επειδή παρακολουθώ και κάποια ηλεκτρονικά μέσα, επειδή είμαστε στη μέση της Ελλάδος, αντίστοιχα συμβαίνει και με τον ΠΑΟΚ, που είναι μια μικρογραφία του Ολυμπιακού. Εκεί έχουν χειρότερο χάλι στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Δηλαδή, άκου. Χθες έβλεπα αργά το βράδυ από τη Μακεδονία το ντέρμπι. Έχει μια αθλητική εκπομπή. Το παρακολουθώ, ναι. Με το αρένα, τα λοιπά. Και έλεγε ο Πετρουλάκης. Την έβγαλε Μπαρτσελόνα τον ΠΑΟΚ μετά την τριάρα στον Παναθηναϊκό. Όχι, άλλο θα σου πω τώρα. Εδώ για γέλια. Και ήδη Θεσσαλονίκη τρίμανε τα μάτια και γελάγανε. Έλεγε λοιπόν. Γιατί αυτός, να πούμε, ο καταλαμμένος ο διαιτητής να μην δώσει το πέναλτι στον Ολυμπιακό με τη Λιβαδιά. Ναι. Το κοιτάνε έτσι οι άλλοι. Τι λένε, του λένε. Ναι, ρε, κακός δεν το δώσει τον πέναλτι. Το μανί στον Ολυμπιακό μας δεν το δώσει τον πέναλτι, κακός. Γιατί το έγραψε ο Γάβρος και ο πρωταθλητής ότι δεν δόθηκε το πέναλτι στον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά. Δηλαδή, όχι, ρε. Ναι. Το λέω Πετουλάκης. Ο Πετουλάκης. Έτσι. Ναι. Καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Πετουλάκης, έτσι. Ναι. Και του λέει ο Τζιφόπουλος, ο παλιός παίκτης του Άρη. Ναι. Του λέει, με αυτά, εδώ γελάνε, γελάει ο κόσμος με αυτά που λες. Όχι ότι δεν ήταν πέναλτι, όχι με αυτήν την έννοια. Αλλά βγαίνεις τώρα εσύ, ο φανατικότερος των φανατικών εχθρός του Ολυμπιακού και λες γιατί είναι εδώ στον πέναλτι του Ολυμπιακού. Και τι λέει ο Πετουλάκης? Βέβαια, λέει, γιατί έτσι λέει θα είχε σωθεί ο Ηρακλής μας. Άκουρε. Όχι, αν είχε χάσει ο Λεβαδιακός, λέει, η Ηρακλή θα είχε σωθεί τώρα. Θα είχε πέσει Λεβαδιά. Πώς τη λέω να πούμε, τι είναι αυτά πράγματα. Δεν ξέρω. Κάνουν τρομερή ζημιά, φανατίζουν και τον κόσμο. Ο κόσμος που ασχολείται πλέον με το ποδόσφαιρο δεν ξέρω πόσο ευρύτερα το βλέπει, αλλά δηλητηριάζεται το μυαλό του. Και αυτή η οπαδική δημοσιογραφία έχει κάνει τρομερή ζημιά και στον αθλητισμό και στην προοπτική οι ομάδες μας να πάνε λίγο παραπέρα. Και κυρίως η ομάδα μου που εγώ λέω για τον Ολυμπιακό. Γιατί λέω για τον Ολυμπιακό? Ότι είναι η ομάδα που διαχειρίστηκε τα μεγαλύτερα μπάτζετ, τα μεγαλύτερα έσοδα όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Champions League. Καλώς πήρε πολλά πρωταθλήματα, κακώς για μένα κάποια έπρεπε να τα χάσει. Γιατί όντως είχε σκανδαλωδώς εύνοια κάποια χρόνια. Αλλά γιατί να συντηρείται αυτό? Δηλαδή ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή στο Λεμονί, αν και ο Λεμονής αποτύχει, ποια θα είναι? Να πάρει και τον Κυραλέκο? Δηλαδή για όλους στέλνει η γύρω μας αγωνιστικά η ομάδα που δυναμώνεται εξόφθαλμα, χάνει τους καλύτερους παίχτες της. Ας πούμε τα Χριστούγεννα παίρνει το καλύτερο χάφι του Center Forward και προσπαθεί να παίξει με την Μπεσίκτας, που η Μπεσίκτας είναι όντως μια ομάδα καλύτερη στο μπάτζετ και με 10 παίχτες σου βάζει 4 γκολ. Για ποιον Ολυμπιακό μιλάμε? Δηλαδή οι ομάδες μας που λέμε ότι δίνουν χρήματα, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αποκλείθηκαν την Μπεσίκτας και τη Σάλκη, που αν έπρεπε να φάνε 5 γκολ, 5 γκολ θα έτρωγαν. Και του χρόνου πάλι τα ίδια και πάλι τα ίδια. Πρέπει να αναθεωρήσουν λίγο και ο αθλητικός τύπος ότι καθίστε ρε παιδιά, εντάξει, καλές οι επιχειρήσεις, καλό να βγαίνουν έσοδα από τις ομάδες, αλλά χρειάζεται και λίγο επένδυση παραπάνω, λίγο βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να προχωρήσουν να δούμε και λίγο μπαλίτσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ τον Ολυμπιακό, όπως ξαναείπα, τον είδα όταν ήμουν 15 χρονών. Τότε δεν είχα ούτε το όνειρο να γίνει Μπαρτσελόνα ούτε Γιουβέντους. Αλλά ξεκίνησε παράλληλα με πολλές ομάδες της Ευρώπης.
όπως ήταν τότε η Πόρτο, η Αϊτχόβεν, η Λιόν. Δεν λέω για τη Σιβίλη που πήρε 3 UEFA και για τη Γαλατά Σαράι. Αλλά με αυτές τις ομάδες ο Ολυμπιακός μπορούσε να είναι μέσα στις top 16. Δεν είπα να γίνει Juventus ούτε Manchester United. Και βλέπω κάθε χρόνο ότι όλο χάνονται και βήματα προς τα πίσω, όλο και βήματα προς τα πίσω. Γιατί να βγαίνει ο τύπος να πει ότι κάποια πράγματα εξόφθαλμα αγωνιστικά είναι τέρατα. Δηλαδή πας με τα πιο αργά χάφνα να παίξεις τα πιο αργά. Εγώ δεν τον πάω αλλού. Τα τελευταία 20 χρόνια ο Ολυμπιακός, που όπως πολύ σωστά είπες, ξέφυγε σαν μαγαζί πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, θα μπορούσε να γίνει η πιο αγαπητή ομάδα της Ελλάδας. Θα γινόταν κάτι ανάλογο του Άρη στο μπάσκετ. Ακριβώς. Που και η σχολημένη μάνα μου είχε γίνει Άρης από Γκάλι, από Γιαννάκη κτλ. Ή τη Λίβερπουλ τη δεκαετία στην Αγγλία που με σουρανού δηλαδή, του δόθηκε ευκαιρία να γίνει μια πολύ αγαπητή ομάδα. Την κλώτσε αυτή την ευκαιρία. Έχισε την καρδάλα, την κλώτσε. Και εκείνη η απορία. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να είσαι καλά. Για καλά, φίλε, για καλά. Έλα. Έλα, ο Μαμνάκης, Γιώργο. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, καλώς να πούμε μερικά πράγματα επιγραμματικά για μερικούς οι οποίοι μιλάνε ελληνικά, αλλά δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Πρώτα απ' όλα, έκανε μια από τις λίγες καλές κινήσεις που ήταν αυτή η κυβέρνηση που κάνει τροπολογία για το γήπεδο του ΣΑΕ. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει για ένα έργο το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα, ο Δήμος. Σε εκάστοτε συνοικία και για την εκάστοτε ομάδα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Αυτός ο Ολυμπιακός που είναι προηγουμένος πρέπει να του πει στη σύνταξή του. Η σύνταξή του ξεκίνησε να κινδυνεύει από τότε που η γη των Βοσιλόγων, όλος ο κόσμος το λέει, του Σιμίτη και του Κόκαλη, που πρόδωσαν την Ελλάδα ολόκληρη. Για σένα δεν με αναψηφίζουν γυναίκες. Εγώ καθόλου. Παναγία μου. Σπίτι για να θα ήθελα όμως να έχεις κανένα χαρέμι με τίποτα ουρί. Το χαρέμι είναι τέτοιο. Το χαρέμι τι. Το χαρέμι είναι. Πώς το λένε. Θα το ήθελες αυτό, ε. Δημόσιο. Χαρέμι μπορεί να έχει και σε ένα οικοδομή. Όχι να είναι γυναίκες, σπίτια οι γυναίκες. Για να ζωθεί ο τόπος. Να ξέρεις τι μου λέει ο Μάριος. Ποιος είναι αυτός. Ο Ιχολίπτης μου. Ξέρεις τι λέει. Και έχει δίκιο. Άσε, μη είναι κανένα γυναίκα και τα λέει έτσι ανάποδα. Όχι, ρε. Μου λέει. Ο φίλος λέει να είναι παντοφλάκια. Θα δει πολύ παντοφλά από τη γυναίκα του. Αυτό είναι σωστό, πάντα πάει αυτό. Πάντα πάει. Ε. Αυτό πάει, αυτό είναι σωστό. Μα ο Παντοφλάκιας, κοίταξε να δεις, ο Παντοφλάκιας που λες εσύ είναι κάτι κάνει ο Παντοφλάκιας. Άσαστα, κάτι κάνει ο Παντοφλάκιας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έτσι να το πεις και όταν είναι γυναίκες μπροστά να πει και την αλήθεια, πες του καμιά φορά, του ηχολήπτη. Να λέει και την αλήθεια μπροστά στις γυναίκες. Το πες, μην το ξαναλες. Ναι, τέλος πάντων, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σήμερα βλέπω τη μεγάλη, την τεράστια Μπαρτσελόνα μου. Και τι λέτε εσείς για Γιουβέντους ούτε με σφαίρες. Την Dortmund εκεί πέρα όλοι το παίξαν over σήμερα. Εγώ το παίξα under 3,5-1,61. Στον ΟΠΑΠ. Under 3,5-1,61. Όσον αφορά θα διαφωνήσω. Ποιος θα κάνει το Ιδούρου, κάνει το γήπεδο της ΑΕΚ, θα κάνει γήπεδο η ΑΕΚ. Όχι μόνο, η χορηγία των 20 εκατομμυρίων από την περιφέρεια. Ποιος θα δώσει λεφτά? Από την περιφέρεια. Ιδούρου. Ιδούρου, δεν θα είναι περιφέρεια. Η μεγαλύτερη βλακεία που έκανα στη ζωή μου που με έπιασαν κορόιδο, δηλαδή σε αυτό το θέμα να πούμε, ήταν που ψήφισα τη Ιδούρου. Δηλαδή εκεί την πάτσε, ήθελε να φύγει ο Σγουρός και ψήφισα τη Δούρου. Και μετά μου λέει για τις γυναίκες δεν πρέπει να ψηφίζουν. Εσύ δεν πρέπει να ψηφίζεις. Εγώ ναι, σ' αυτό ναι. Ναι. Τώρα μην ψάχνεις να βρεις το ένα και τα άλλα τα αφήνεις. Έχουν γίνει στα 99 καλά, θα μου βρεις το ένα λάθος για να με βγάλεις κάτω, δεν γίνεται. Σε δαμένα αυτά. Έλα, έλα, να προλάβω να πάω στον επόμενο, έλα. Είπες στον άνθρωπο εκεί πέρα, λες μην γίνεται, λες. Να πούμε. Εμπαθείς να πούμε. Άκουσε να δεις κάτι, Γιώργο. Εμπαθείς. Αυτές οι λέξεις, αυτές οι καραμέλες, όχι από σένα γενικά, είναι από τη στιγμή που ο ένας βιώνει. Αν ο άλλος έχει βιώσει τόσα πράγματα στη ζωή του, ας τα βιώσουν και κάποιοι άλλοι και ας χρησιμοποιήσουν μετά τη λέξη εμπάθεια. Πρώτα τα βιώνεις και μετά θα χρησιμοποιείς την λέξη εμπάθεια. Έγινε, βιώνει, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Έλα γρήγορα στον επόμενο, ναι. Έλα Γιώργο. Έλα, ρε. Τι κάνουμε. Καλά. Όσον αφορά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, παίρνει και χοντρίνει το πράγμα, έτσι. Δηλαδή το να με κοροϊδέψει ο δήμαρχος, ας πούμε, ένας πολιτικός, ένας πρώην υπουργός, ένας προ-πρώην υπουργός του ΠΕΧΟΔΕ, οτιδήποτε το δέχεσαι. Αλλά τώρα να μπει η τράπεζα μέσα είναι λίγο τραβηγμένο το πράγμα, έτσι. Και ρωτάω εγώ την τράπεζα, την Αλφα Μπανκ, προκειμένου.
Γιατί και ο κύριος Καμάρας είναι στέλεχος της Αλφα Bank. Δεν το είπε κανένας του κυρίου Καμάρα. Δεν πήγε εκεί να μιλήσει με τους Γιαννακόπουλους να του πει, αφού δίνει τα λεφτά η τράπεζα, εν προκειμένου η Αλφα Bank, ο Βοτανικός είναι έτοιμος και περιμένει να χτίσει. Οι προσφυγές έχουν καταπέσει. Αυτό που περιμένει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή από την Ολομέλεια της Βουλής έχει ψηφιστεί. Γιατί δεν κάνουν γήπεδο εκεί? Άρα μην μας κοροϊδεύει και η τράπεζα πλέον. Γιατί εδώ το πράγμα έχει πολύ χοντρίνει, Γιώργο. Η τράπεζα θέλει να πάει και διπλή ανάπλαση. Ναι, τη διπλή ανάπλαση. Μα στο Βοτανικό ήδη υπάρχει και ο χώρος υπάρχει και στο, το μετρό στο, υπάρχει. Στο μισό λεπτό. Ναι, τι. Υπάρχει ένα συγκρότημα εκεί, το Μολ Βοβός, ναι. Περιμένει. Και, το οποίο να πούμε δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα, έτσι. Μα σαν χώρος υπάρχει, ρε Γιώργο. Εκεί πέρα θα πέσει τώρα σε προσφυγές, σε καινούργια μέτρα και αντίμετρα και μετρό και τέτοια κόλπα. Είναι δυνατόν? Γι' αυτό σου λέω το πράγμα. Δεν του είπε κανένα πω είναι προκειμένου, αφού δίνει τα λεφτά να πάει να χτίσει. Μόνο η οικοδομική άδεια λείπει στο Βοτανικό, Γιώργο. Και μιλάμε για κόμπο τώρα, έτσι. Και για υποβαθμισμένη περιοχή και δεν θα μιλήσει για κανένα. Εσύ το γουδί δεν σ' αρέσει. Ρε Γιώργο, εκεί πέρα υποτίθεται τώρα, σου λέω, τα χρήματα δίνει και χτίζει γήπεδο. Το γουδί δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει το γουδί, αλλά είναι. Γιώργο, τώρα να μπει μετρό μέσα μετά από 10 χρόνια να γίνει το μετρό και 20 το γήπεδο, χαίρετε, αντίο ζωή. Όχι, το μετρό τι αμέσω γίνεται. Καλά, εντάξει, ρε Γιώργο. Αμέσω γίνεται, τι είναι το γουδί να μπει στη Μέκα. Ξέρω, Γιώργο, μια ένσταση που υπάρχει σαν Βοτανικό είναι να φύγει ο Μπόμπολα, α πούμε, και να μπει η ΑΕΚΕ. Μόνο εκεί μπορεί να το πω πώ μπορεί να υπάρχει κολυσιεργία. Πουθενά αλλού. Αφού γουστάρει Αλφα Μπανκ, χτίσε εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα μην παίζει με τον Παναναναϊκό πλέον κι εσύ. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Εγώ, Γιώργο. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλώς τον, καλώς τον. Πασέβημα. Ο δικός σου λέει πρέπει να πάει στο λιμάνι και δεν θα δει ούτε τα μάτς σήμερα. Διότι... Τώρα, και του λέω στο λιμάνι, σε πηδάνε τώρα, τι. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει, ναι. Αφήνει σταθμούς και τρένα, πιάνει λιμάνια, πιάνει πλοία, μετά πάει αεροδρόμια. Θυμάστε, είχε πάει και αεροδρόμιο. Όχι, πάει και Αγιώρος. Το Αγιώρος είναι η ειδική αποστολή. Ειδική αποστολή. Αλλά πάει, τα έχει πιάσει όλα τα σταθμά. Τα σταθμά. Για λέγε. Λοιπόν, αδερφέ μου, να ξεκινήσουμε. Πρώτον, έχουμε ματσάρες σήμερα. Ξεκινάω από εκεί. Έχουμε ματσάρες σήμερα. Εγώ, εκτός από την Ατλέτικο που τη βλέπω ότι λες να την καθαρίζει σαν αυγό, όλα τα υπόλοιπα ματς, γιατί βλέπω ότι πολλοί έχουν ξεχασμένοι, τελειωμένοι. Είναι ανοιχτά, αυτό είναι γεγονός. Είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά ματσάκια. Η Ιουβέντους δεν θα πέσει αμαχητή. Ξέρεις ότι είναι Μπαρτσελόνα, αλλά η Ιουβέντους δεν θα πέσει. 21 μάτσε εκεί μέσα είναι αίγυπτο. Και βλέπω στον Bayern Real την πρόκριση στον Επαναληπτικό. Βλέπω αυτό το παιχνίδι να πηγαίνει για πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι, να μην καθαρίσει. Δεν ξέρω αν κερδίσει η Bayern, ναι. Ή μπορεί να φέρει κάτι. Ναι. Ισοπαλία η Real. Δεν ξέρω, αλλά τη βλέπω τη δουλειά να καθαρίζει. Ο Diego, ο δικό μου ψυχάκια θα είναι αισίω στο τελικό και ευελπιστώ αυτή τη φορά να το σηκώσει. Λες. Ναι, είναι του το χρωστάει. Ρε Γιώργο, ψυχάκια μου είναι πάει τρίτη φορά που καράς τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Μίτσελ έκανε την έκπληξη με την Μπαρτσελόνα. Αυτό που έκανε με τη Μάλαγα, Μίτσελ, άμα το έκανε στον Ολυμπιακό στη Μάντσεστερ, θα την είχα περάσει τη Μάντσεστερ. Έλαντε. Μπράβο, Γιώργο. Το είδε στο ματσάκι, λοιπόν, πώς το κλέψε.